Πέρασε ολόκληρο Σαββατοκύριακο, αλλά μεταγραφή δεν είδαμε. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει το Ματί Καμαρά, όμως ακόμα δεν υπάρχει εξέλιξη για τον ΜΕΙΤΕ και για την υπόθεση του Center Four. Η ΑΕΚ θέλει να κάνει πολλές μεταγραφές, αλλά για την ώρα έκανε μια σημαντική πώληση. Έδωσε με 10 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, τον Έκη Πόνσε. Ο Παναθηναϊκός, που κάνει σήμερα την πρώτη του συγκέντρωση, συνεχίζει να αισιοδοξεί για τον Δημήτρη Γιαννούλη, την ώρα που φαίνεται ότι στραβώνει η υπόθεση του Τραγκόφσκι. Και ο Ολυμπιακός ήδη λοκάρει τους στόχους του, αλλά προτεραιότητες παραμένουν η παραμονή των Κάρμο, Ποντένσε και Όρτα. Φυσικά από την τελευταία μας εκπομπή μεσολάβησε ο θρίαμβος του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα μπάσκετ σε μια σεζόν που φέρει φαριά πλατιά την υπογραφή του Κώστας Λούκα. Καλή σας μέρα, αγαπημένοι μου ακροατές. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην υπέροχη παρέα του Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή SDNA σε θέση Λίμπερο. Είμαι ο Βασίλης Βέργης και μαζί με την Ελένη Μπούτου και την εκλεκτή δημοσιογραφική μας συντροφιά θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 12. Στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Χρήστος Κιώσης, στην γραμματιακή υποστήριξη η Μαριλίζα Αγόρα και βέβαια στη χορηγία της εκπομπής μας και σήμερα το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε παρεούλα για τις επόμενες 2 ώρες. Καλημέρα κυρία, που του μας λείψατε, τι κάνετε? Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Σημαντική παράληψη ότι από την Παρασκευή που έχουμε να τα πούμε ξεκίνησε το Euro. Ξεκίνησε το Euro, βεβαίως. Από ποδοσφαιρόφιλοι αγκαλιασμένοι, ενωμένοι, ξεκινάνε από τις 4 μέχρι αργά το βράδυ. Να καταλάβεις το βαθμό της κόπωσης που έχει κυριεύσει το κεφάλι και το κορμί μου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, καταλαβαίνω τι θα πεις. Δηλαδή, Θα σου πω κάτι και ψιλοντρέπομαι γι' αυτό. Κατάφερα να δω ολόκληρο παιχνίδι του Euro χθες το βράδυ την Αγγλία. Ναι. Είναι το πρώτο match του Euro που κατάφερα να δω ολόκληρο. Εγώ θα σου πω την αλήθεια. Έχω την τηλεόραση να παίζει, αλλά νιώθω ότι το μυαλό μου πολλές φορές ασχολείται σκέφτεται άλλα πράγματα. Δεν είναι 100% εκεί. Δεν ξέρω αργότερα που θα προχωρήσει η διοργάνωση, που θα ζεσταθεί το πράγμα. Αλλά ναι, δεν ήμασταν έτοιμοι μάλλον έτσι να ξεκινήσει. Ελένη, πρωτού μπω στη δημοσιογραφία, μικρό παιδάκι βέβαια, τώρα πάνε 250 χρόνια πριν, δεν υπήρχε περίπτωση σε μεγάλη διοργάνωση να χάσω ούτε κόρνερ. Όχι παιχνίδι, όχι ημίχρονο, ούτε κόρνερ. Εδώ και αρκετά χρόνια προσπαθώ να επιλέξω λόγω των υποχρεώσεών μου κάποια μάτσα να τα δω. Την Αγγλία ήθελα να τη δω, να σου πω την αλήθεια. Ναι, λογικό. Δεν έκοψα τις φλέβες μου. Έτσι. Παρότι αυτή η παιχτάρα, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή, ο πληρέστερος ποδοσφαιριστής που παίζει μπάλα στον πλανήτη από τη στιγμή που ο Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν φτάσει σε μια άλλη ηλικία. Θεωρώ τον Τζουντ Μπέλιγχαμ ό,τι πιο πλήρες βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα γήπεδα. Λέω ότι η Αγγλία δεν μου κόψε τις φλέβες. Με τίποτα. Ξέρεις. Αλλά γενικώς δεν νομίζω ότι κάθε είναι πάρα φορά πολύ πριν από ακόμα. Κάθε μεγάλη διοργάνωση, αυτό με την Αγγλία πια έχει καταντήσει ανέκδοτο. Είναι αστείο, πλασάρετο στο φαβορί. Αλλά ναι, χθες... είναι νωρίς ακόμα. Είναι πολύ ναι, ναι, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ας δούμε και τη Γαλλία σήμερα, έτσι, ένα ακόμη φαβορί. Και τη Γαλλία, βέβαια, βέβαια. Και τη Γαλλία θα τη δούμε και όλες τις ομάδες θα τις δούμε. Γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς και γιατί κάποια στιγμή θα έρθουμε στα ίσα μας και θα αρχίσουμε να παρακολουθούμε λίγο ποδόσφαιρο και να το ευχαριστιόμαστε. Να δούμε τώρα τι μεσολάβησε. Μεσολάβησε από την Παρασκευή που είχαμε τον Μάκη Γκαγκάτση στην εκπομπή μας. Μεσολάβησε το βράδυ της Παρασκευής το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Φαριά πλατιά υπογραφή του Σλούκα. Παντού έτσι, σε όλη τη σεζόν. Επανέρχομαι στα του Μάκη, γιατί όπως είπε εύστοχα και ένας φίλος και γέλασα πάρα πολύ. Μόνο το ζώδιο του δεν μας είπε ο Μάκης εδώ την Παρασκευή το πρωί και συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή... Κοίταξε, η δική μας υποχρέωση ήταν να ρωτήσουμε τα πάντα. Η δική του υποχρέωση ήταν να απαντήσει όπως εκείνος έκρινε και από εκεί και πέρα απάντες. Με πρώτο τον νέο πρόεδρο της ΕΠΟ, κρίνονται από τους ακροατές. Είναι πάρα πολύ απλό. Του αναγνωρίζω, Βασίλη, ότι δεν είχε ούτε μία μικρή σημείωση. Έτσι, ζήτησε χαρτιά απλά για να κρατάει τίποτα. Τα χαρτιά τα άφησε έτσι όπως του τα δώσαμε. Καμία σημείωση. Έτσι ήρθε και μίλησε όπως σκεφτόταν, όπως αισθανόταν για 2 περίπου ώρες. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι από εκεί και πέρα είχαμε το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ με φαριά πλατιά υπογραφή του Κώστα Λούκα και δεν υπήρξε κάτι εντυπωσιακό μεταγραφικό. Θέλω να σε πάω στον ΠΑΟ και να κάνουμε σήμερα μια γύρα σε όλες τις ομάδες μας για να δούμε τι γίνεται με τα μεταγραφικά τους. Με εξαίρεση την πολύ σημαντική μεταγραφή
του Μαντί Καμαρά. Πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει προχωρήσει κάτι άλλο. Τι γίνεται με το ΜΕΙΤΕ? Έχει κολλήσει, έχει βαλτώσει η ιστορία? Λοιπόν, θα βάλουμε και τον κόσμο στην παρέα μας. FM και ενώ τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας στο 54222 και στα social του ραδιοφώνου, Instagram και Facebook. Γιατί, Βασίλη, η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο, όπου πήγα, όπου κυκλοφόρησα, η ερώτηση ήταν τι γίνεται με ΜΕΙΤΕ. Είναι το θέμα που απασχολεί τους φίλους του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Η αλήθεια είναι ότι από την προηγούμενη εβδομάδα είχαν φτάσει στα αυτιά μας φήμες ότι ο ποδοσφαιριστής ψάχνεται για μια μεγάλη δυνατή πρόταση στην Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, υπάρχουν και ατζέντιδες οι οποίοι του έχουν υποσχεθεί εντός αγωγικών πως μπορεί να βρεθεί μια πολύ δυνατή πρόταση, και αυτό έχει κάνει τον ΜΕΙΤΕ. Ορίστε. Για πόσα χρήματα μιλάμε? Στα 5 εκατομμύρια ακούστηκε ότι μπορεί να βρει πρόταση. Ότι μπορεί να βρει πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαουδική Αραβία. Εντάξει, οπότε, αυτά είναι εξωπραγματικά ποσά, δεν συζητιούνται. Δεν συζητιούνται. Ναι. Το γεγονός όμως ότι του έχουν περάσει αυτό στο μυαλό, στο κεφάλι του, έχει και την. Ο ίδιος έχει και την αντίστοιχη στάση απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ του δίνει μέχρι 1,5 εκατομμύριο. Μέχρι 1,5 εκατομμύριο ακριβώς. Τα έχει βρει με την Μπενφίκα, το ξέρουμε όλοι. Έτσι είχε πάει η Μαρία Γκοντζάρεβα στην Πορτογαλία. 1,5 συν 500, δηλαδή ένα πακέτο 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του ΜΕΙΤΕ. Και αυτό ο ΠΑΟΚ το έκανε γιατί προφανώς είχε μιλήσει προηγουμένως με τον Γάλλο. Είχε πει ότι θέλω να μείνω στην Θεσσαλονίκη, θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ. Βρείτε τα με την Μπενφίκα. Το δικό μου ερώτημα είναι ένα. Αν υποθέσουμε ότι ο ΜΕΙΤΕ έχει πάρει την πρόταση του ΠΑΟΚ και κάνει το γύρο του κόσμου για να βρει διπλάσια, τριπλάσια κτλ., ο ΠΑΟΚ πρώτον, μέχρι πόσο έχει σκοπό να τον περιμένει? Και δεύτερον, εάν έχει ήδη αρχίσει να ρίχνει ματιές κάπου αλλού? Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, όπως ενημέρωσε, του έχει δώσει μία διορία μέχρι αρχές αυτής της εβδομάδας, γιατί καταλαβαίνεις και εσύ ότι η θέση νευραλγική ακριβώς που πρέπει να κλείσει άμεσα εν ώψη της προετοιμασίας και των προκριματικών είναι στα ΧΑΦ. Έκλεισε του Καμαρά, προφανώς το ιδανικό πλάνο στο μυαλό των ασπρόμαυρων ήταν το Καμαρά ΜΕΙΤΕ, δεν το κρύβει κανένας, έτσι. Από τη στιγμή όμως που του ΜΕΙΤΕ κλωτσάει θα... Ναι. Μπορείτε να σα πω το εξή. Δεν είναι η διαθέση ο Καμαρά με το ΜΕΙΤΕ. ΜΕΙΤΕ είναι καθαρό εξάρι. Λέω για το δίδυμο. Λέω για το δίδυμο. Όμως, ναι, ναι. Όμως, έχοντας πάρει τον Καμαρά, ο ΠΑΟΚ δίνει την πολυτέλεια στον εαυτό του να πορευτεί χωρίς να έχει την τρελή πίεση του ΜΕΙΤΕ. Εγώ αυτό λέω. Για την ώρα. Ναι, ακριβώς. Και το γεγονός ότι έκλεισε ο Καμαρά δεν είναι μια μορφή πίεσης και προς τον ΜΕΙΤΕ, λέω εγώ τώρα. Ναι, αν έχει αποφασίσει η Ελένη ότι θα ψάξει να βρει 5 εκατομμύρια, δεν πιέζεται από τίποτα. Απλά σκέφτομαι, έτσι, με τι λέμε, απλά σκέφτομαι, Βασίλη, ότι στη χειρότερη για τον ΜΕΙΤΕ, λέμε ότι δεν του πάει καλά το πλάνο, η σκέψη για Σαουδική Αραβία, γυρνάει στην Μπενφίκα, γιατί έχει ένα συμβόλαιο εκεί, 1,7. Στη χειρότερη, έτσι, που δεν πάνε τα πράγματα. Ναι, αλλά δεν παίζει εκεί. Αλλά οικονομικά ζημιωμένος δεν θα βγει. 100%. Το ζήτημα είναι για το συγκεκριμένο παιδί, εάν η προτεραιότητά του είναι τα χρήματα ή αν η προτεραιότητά του είναι να παίξει και να παίρνει και καλά χρήματα. Κάτι που το εξασφαλίζει ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω στη χειρότερη. Ναι. Ναι, οκ. Okay. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει και κάτι νεότερο στο θέμα του Center Ford, το οποίο όμως δεν έχει να κάνει με τον Breathway τόσο, όσο για μια δεύτερη επιλογή που έρχεται από τους Rangers για τον ΠΑΟΚ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή δεν επιβεβαιώνεται αυτό το όνομα από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Βγήκε την μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, είναι μια περίπτωση μάλιστα την οποία δεν την είχαν ακούσει όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά από άνθρωπο του ΠΑΟΚ. Νομίζω αυτή η βασική προτεραιότητα είναι ο Breathway. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν πάνε να το περιμένει αιώνια. Περιμένουν να απαντήσει ο Breathway και αυτό αυτή την εβδομάδα. Είναι λογικό σε αυτού του ποδοσφαιριστέ να δίνεται πίστοση χρόνου. Έτσι. Δεν είναι τύπου παίκτε όπω ο ΜΕΙΤΕ που ξέρουν που θα έρθουν. Δεν χρειάζεται να ψάξουν, να ρωτήσουν, να μάθουν. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση με τον Breathway. Έχει υποχρεώσεις με την ομάδα του και την ερχόμενη Κυριακή είναι στα Μπαράζα Νόδου η Εσπανιόλ. Του έχουν δώσει χρόνο, ξέρει την πρόταση του ΠΑΟΚ, ξέρει το ενδιαφέρον τους και τον περιμένουν. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν για τον Breathway. Αν δεν κάτσει, προφανώς θα στραφούν σε άλλες. Σε άλλες λύσεις, ναι. Αυτή τη στιγμή του 4 δεν είναι τόσο ζεστό όσο ενδεχομένως ακούγεται ή γράφεται. Εγώ νομίζω ότι τα πάντα είναι πίσω από το Breathweight. Ζεστό ή όχι θα το κρίνουμε μόνο, γνώμη μου, έτσι. Εάν δεν υπάρξει Breathweight, ο ΠΑΟΚ έχει βάλει προτεραιότητα τον Δανό.
του έχει κάνει πρόταση. Έχει λοκάρει εκεί, του έχει κάνει πρόταση και θα ζεστάνει οτιδήποτε άλλο μόνο εάν στραβώσει την πρέθυμη του. Έτσι ακριβώς. Ή αν δεν γίνει, να το πω έτσι όπως θέλετε. Και υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές, όπως υπάρχουν και εναλλακτικές και για τον ΜΕΙΤΕ και είναι λογικό γιατί την Πέμπτη είναι η επίσημη πρώτη. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι ο χρόνος τρέχει. Με ΜΕΙΤΕ περιμένουμε λοιπόν απάντηση αρχές της εβδομάδας, δηλαδή από σήμερα, αύριο περιμένουμε εξελίξεις για να κλείσει το θέμα θετικά ή αρνητικά. Mm-hmm. Εδώ το θέμα της διορίας που λέμε σε ΜΕΙΤΕ δεν είναι διορία αλλά Καμαρά που ήταν μια κίνηση στρατηγικής. Είναι πολύ διαφορετικό. Εννοείς ότι είναι ουσιαστική η διορία. Είναι αδερφέ, απάντησε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο, το έχουμε βρει με την Μπενφίκα. Πρέπει να κλειδώσουμε τις θέσεις στα χαφ. Είναι θέση ο επιθετικός, ας πούμε, μπορεί να περιμένει. Δεν είναι ότι δεν έχεις τίποτα. Στα χαφ δεν είχες τίποτα. Αριθμητικά δεν είχες τίποτα. Κοίτα, εάν υποθέσουμε ότι ο ΜΕΙΤΕ δεν θα είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου από την αρχή, εάν υποθέσουμε ότι αυτή η ιστορία θα τραβήξει και θα γίνει σύριαλ, αναγκαστικά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει σε επιλογές Καμαράς ΒΑΜΠ ή Καμαράος ΔΟΕΦ, κάτι που στο μυαλό του Λουτσέσκου δεν είναι αυτό που θέλει. Όμως επαναλαμβάνω, δεν μπορεί εντός αγωγικών να εκβιάζεται μια ομάδα επειδή ένας ποδοσφαιριστής έχει πάρει την πρότασή της και γυρίζει γύρω γύρω θέλοντας να βρει διπλάσια. Και να περιμένει πότε κι αν θα βρεθεί ομάδα που καλύπτει οικονομικά τον ΜΕΙΤΕ και αναλόγως να κινηθεί στο πλάν B, στην εναλλακτική κτλ. Δεν πάει έτσι. Εγώ κρατάω και αυτό μου έχει πει εσύ. Ένα πλάνο. Αυτό μου έχει πει ότι ο ΜΕΙΤΕ είναι ένα παιδί που στην καριέρα του γενικά δεν μένει πολύ σε μια ομάδα. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό μπορούν, που να μπορούν να το γυρολόγος. Αυτό ακριβώς. Μπορούν να το αντιληφθούν όλοι ρίχνοντας μία ματιά στο. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος μπορεί να ακούει και να λέει ότι τι έγινε, στράβωσε, κλώτησε του ΜΕΙΤΕ και ξαφνικά λέμε ότι θυμηθήκαμε ότι είναι γυρολόγος. Όχι, καμία σχέση. Δεν είπαμε ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής. Αυτό ακριβώς. Είναι παιχτάρα, τον θέλουν σαν τρελή. Τον θέλουμε, να το πω έτσι, σαν τρελή. Το δίδυμο Καμαρά ΜΕΙΤΕ, πώς το είπε ο Γκαγκάτζ, δεν υπάρχει καλύτερο και δεν θα υπάρχει καλύτερο κέντρο. Και εγώ αυτό πιστεύω στην Ελλάδα με αυτό το δίδυμο. Αυτό πιστεύουν στον ΠΑΟΚ, αυτό είπε και ο κύριος Γκαγκάτσης, προφανώς το θέλουν σε τρελή, απλά αυτή τη στιγμή είναι λογικό να δημιουργεί έναν εκνευρισμό αυτή η στάση του ΜΕΙΤΕ. Γιατί, όταν τα έχει βρει σε ένα εξαιρετικό deal με την Μπενφίκα, δηλαδή ενώ ξεκίνησε η ιστορία και στο μυαλό όλων υπήρχε η δυσκολία να κατέβει η Μπενφίκα στην οψιόν, ότι εκεί θα ήταν το δύσκολο κομμάτι ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ το πετυχαίνει και ξαφνικά βρίσκεται μπροστά στη δυσάρεστη έκπληξη να μην τα βρίσκει με τον ποδοσφαιριστή. Και Βασίλη, να σου πω κάτι. Αν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, μην πάτε ακόμη στην Μπενφίκα. Θέλω να δω λίγο τι επιλογές έχω στα χέρια μου. Τι μπορώ να βρω στην αγορά μετά από μία χρονιά που στέφθηκα πρωταθλητής εδώ στην Θεσσαλονίκη, που ήταν γεμάτη με συμμετοχές κτλ. Περιμένετε, είναι διαφορετικό. Ο ίδιος όμως είπε ότι εγώ θέλω να μείνω, βρείτε τα με την Μπενφίκα. Και από τα πρώτα που είχε ο ΠΑΟΚ στην ατζέντα του, ακριβώς, ήταν να πάει στην Πορτογαλία να τα βρει με την Μπενφίκα. Ωραία, λοιπόν, να πω εγώ ότι εκτός από το ιταλικό ποδόσφαιρο αγαπάμε και την ιταλική κουζίνα, γι' αυτό δώστε προσοχή. Το εστιατόριο Κήπος που όλοι γνωρίσαμε και τιμήσαμε δεόντως, μεταμορφώνεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο ιταλικό εστιατόριο που δεν έχει ξαναδεί πόλη. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα, απολαμβάνουμε το δείπνο μας στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη με live μουσική και δωρεάν πάρκινγκ. Κρατήσεις κάνουμε στο τηλέφωνο 2310-491-199 και απολαμβάνουμε ένα συγκλονιστικό ιταλικό δείπνο στον κήπο της καρδιάς μας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τον ΠΑΟΚ. Ελένη, να πω ότι πολύ μεταγραφικό ζουμί, πάρα πολλές μεταγραφές θα έχει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που θέλει 8, 9, 10 ποδοσφαιριστές. Έχει κάνει ήδη μια πολύ μεγάλη πώληση. Έχει ήδη στην Καβάτζα 10 εκατομμύρια από την πώληση του Εκυπόνσε. Δεν ξέρω αν θα πουληθεί και ο Λιβάη Γκαρσία. Θα πουληθεί ο Λιβάη Γκαρσία και θα πάει για 2 επιθετικούς. Που δεδομένα μπορεί να πάει τώρα για 2 επιθετικούς. Και ακούγεται ήδη το όνομα του Πέτκοβιτς, έτσι. Έχει φύγει. Κοιτάξτε, ο Πέτκοβιτς είναι παιχτάρα. Τα έχουμε πει αυτά. Τώρα εντάξει, αν μια ομάδα και μάλλον Πέτκοβιτς... ομάδα. Αλλά όταν θα βγει ο ρεπόρτερ τη άλλη ομάδα, εκεί θα βάλω την ίντριγκά μου σε λίγο, να ξέρει. Ωραία. Και δεν είναι λοιπόν... ο ΠΑΟΚ, έτσι μην νομίσουν ότι επειδή λέω για Πέτκοβιτς, μιλάω για ΠΑΟΚ. Μιλάω για ΠΑΟΚ και άλλη ελληνική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός επίσης έχει 3-4 μεταγραφές δυνατές που θέλει να κάνει, κυρίως στα εξτρέμ. Το Δημήτρη Γιαννούλη που είναι προτεραιότητά του, αλλά φαίνεται να τρώει άκυρο από τη Σπέτσια για τον Τραγκόφσκι και δυσκολεύει η ιστορία. Για τον Ολυμπιακό, τα είπαμε. Έχει να κάνει κυρίως με τις προτεραιότητες του που είναι οι παραμονές των τριών. Θα πούμε αναλυτικά με τον ρεπόρτερ και βέβαια έχει πολύ παρασκήνιο στο μπάσκετ. Με τον Παναθηναϊκό να έχει πρώτο στόχο τον Λορέτζο Μπράουν, τον παιχταρά τον Αμερικανό της Μακάμπη, αλλά έχει και άλλα θέματα εκεί που θα τα συζητήσουμε με τον Τολικότζια. Και βέβαια, αν πώς ξέρεις που υπέγραψε σήμερα ο Χεζόνια, γιατί τις μονές
μέρες υπογράφει στην Μπαρτσελόνα, τις υγιές μέρες υπογράφει στη Ρεάλ και τα Σαββατοκύριακα αλλού. Θέλω λίγο αυτό, το παιδί, εφόσον δεν μπορεί να μαζέψει την κατάσταση γύρω από το, τον εαυτό του, από το μέλλον του, να μαζέψει τις δηλώσεις του. Έτσι, δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό εκτίθεται το πράγμα. Εκτίθεται πλέον, γιατί βλέπω ποστάρει η Μπαρτσελόνα, ποστάρουν οι ρεπόρτερ της Ρεάλ της Μπαρτσελόνα. Πάρει και από κάτω τις δηλώσεις. Βγαίνει συμφωνία με την Μπαρτσελόνα και την επόμενη μέρα ο Χεζόνια δηλώνει ότι εγώ θέλω να πάρω πολλούς τίτλους με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Χαλάει η συμφωνία με την Μπαρτσελόνα. Βγαίνουν ότι η Ρεάλ έχει κλειδώσει το ρόστερ και την επόμενη μέρα βγαίνει δημοσίευμα, μάλλον βγαίνει τουιτάρισμα στην Ισπανία ότι συμφώνησε με τη Ρεάλ. Και κάπου εκεί εμπλέκεται και ο Παναθηναϊκός και το NBA. Δηλαδή μιλάμε για τον κακό χαμό. Εντάξει τώρα, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Όχι. Πεχτάρα, ξεπεχτάρα, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κάποιος να το συμβουλέψει, να τον μαζέψει εντός εισαγωγικών, να μαζέψει λίγο την κατάσταση γύρω από το Χεζόνι, γιατί δεν είναι ωραίο για τον ίδιο πρωτίστως. Και για όσους δεν έχουν δει, μπείτε στα social media, μπείτε στα site και δείτε πώς διασκεδάζουν ο Χουάντσο με τον Γκραντ το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Μιλάμε ότι φύγανε από τη φαντασία, πήγανε, συνέχισαν. Το πρωί πέταξαν για Μύκονο και μετά ακολούθησε κανονικά όλη μέρα Μύκονος και όλο βράδυ Μύκονος. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Εντάξει. Να είσαι νέος άνθρωπος, έτσι. Όλοι στη Μύκονο είναι τώρα για λίγες μέρες ακόμη. Όχι, στο μπάσκετ έχουν πολλές μέρες ακόμη. Εδώ οι ποδοσφαιριστές έχουν λίγες μέρες ακόμη. Λοιπόν, επιστρέφω στα του πάω γιατί υπάρχει εκκρεμότητα με τον Κετζιόρα. Να δώσουμε όλο το ρεπορτάζ. Δηλαδή. Έχει βρεθεί η συμφωνία, η φόρμουλα συνεργασίας με τον Πολωνό αμυντικό για ένα συμβόλαιο κοντά στο εκατομμύριο, αλλά τα λέγαμε και τα γράφαμε από το Πάσχα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλουμε στο κάδρο και την Δυναμό Κιεβού, γιατί ο Κετζιόρα έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 24. Δεν θα μπορούσε να φύγει εντελώς ελεύθερος χωρίς ο ΠΑΟΚ να δώσει κάποιο αντίτιμο στην Δυναμό Κιεβού. Και εδώ ακριβώς μπαίνει τώρα στο πλάνο και στο κάδρο η Δυναμό Κιεβού, γιατί ζητάει κάποια χρήματα τα οποία ανέρχονται στις 500.000 ευρώ για να αφήσει τον Κετζιόρα να μετακινηθεί στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να δώσει, να καλύψει γύρω στις 200.000 που είναι τα χρωστούμενα προς τον Πολωνό αμυντικό, και από εκεί και πέρα έχει βάλει τις κόκκινες γραμμές του. Έχει ξεκαθαρίσει στον Κετζιόρα ότι θα πρέπει να τα βρεις εσύ με την Δυναμό. Εμείς σε περιμένουμε. Η συμφωνία μεταξύ μας είναι δεδομένη, αλλά βρες τα με την Δυναμό Κιέβου. Οπότε υπάρχουν κάποιες επιπλοκές στο θέμα Κετζιόρα. Αν δεν προχωρήσει ούτε του Κεντζιόρα, προφανώς ο ΠΑΟΚ θα στραφεί σε άλλη, όπως τονίζουν. Δεν το βλέπω πιθανό, αν θες τη γνώμη. Λύση. Δεν βλέπω πιθανό να χαλάει αυτή η υπόθεση για αυτό που προανέφερες. Αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι. Θα πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα συνεργασίας όμως και με την Δυναμό, γιατί ξαφνικά σου λέει τον χρειάζονται εκεί στον ΠΑΟΚ. Κάτσε να βγάλουμε λεφτά. Λένε, 500.000 αποκλείεται να τα δώσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Απλά θέλουν να πάρουν κάποια λεφτά. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, είναι τώρα. Και προφανώς ασκούνε πίεση. Έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι θα κλείσει θετικά του Κετζιόρα, αλλά έχουμε αυτή την επιπλοκή με τους Ουκρανούς. Να πω εδώ, γιατί πολλοί με ρωτούσαν ότι δεν μπορεί να πατήσει ο ΠΑΟΚ πάνω στους κανονισμούς που ισχύουν για τις χώρες που έχουν πόλεμο. Φυσικά και μπορεί να πατήσει ο ΠΑΟΚ, δεν θέλει να το κάνει, δεν θέλει να τραβήξει την υπόθεση στα άκρα για έναν παίκτη. Θα το πιέσει μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα δεν θα πατήσει πάνω σε κανέναν τέτοιο κανονισμό. Φαντάζεσαι τώρα, Βασίλη μου, να βγει, να γραφτεί ιδιοκτήτης ομάδας που εδρεύει στο Ροστόφ και τα λοιπά. Όχι, με τώρα τίποτα. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Για μία μεταγραφή δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μπλέξουμε τα γεωπολιτικά. Και από τον Κετζιόρα να πάω στον Ετζούκε, έτσι, τον Ιγυριανό Εξτρέμ, ο οποίος δεδομένα αρέσει στον ΠΑΟΚ, δεδομένα απασχολεί τον ΠΑΟΚ, αλλά κάπου εκεί μέσα στο Σαββατοκύριακο μπήκε η Σεβίλη. Από την Ισπανία λένε ότι η κατάσταση είναι πολύ προχωρημένη, ότι υπάρχει προφορική συμφωνία του Ετζούκε με την Σεβίλη και όπως όλα δείχνουν να βαγεί συγκεκριμένη περίπτωση του Νιγηριανού Εξτρέμ που έμεινε ελεύθερος από την Τσεσεκά για τον ΠΑΟΚ. Έψαχνε ένα συμβόλαιο κοντά στο 1,8. Ο ΠΑΟΚ πήγε κοντά στο 1,5 για να τον ντύσει στα ασπρόμαυρα. Όλα δείχνουν Σεβίλη, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι από την Ισπανία. Χθες το μεσημέρι της Κυριακής το έδιναν σχεδόν τελειωμένο. Για τον ΣΒΑΠ, για να κλείσουμε το θέμα στα ΧΑΦ, είναι τελειωμένο. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος δεν βλέπει ανακοίνωση και σου λέει τι, δεν έχει υπογράψει καν, δεν έχει ανακοινωθεί καν ο ΣΒΑΠ.
ένα νόημα μου κάνει ο Χρήστος, έχουμε κάτι έκτακτο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι η εκπομπή μας είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη και πάμε τώρα να ακούσουμε το ενημερωτικό ένθετο για το Euro 2024 με τον Δημήτρη Δανακτσή, αμέσως μετά στο διαφημιστικό διάλειμμα, και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την ανάλυση μας για τα μεταγραφικά των ομάδων στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Καλημέρα. Είναι τα νέα του Euro 2024 από την Στίχημαν, τον επίσημο χορηγό της διοργάνωσης στον Λίμπερο 107,4. Με τον Αντρία Ζίφκοβιτς να παίζει 74 λεπτά και τον Φιλίπ Μλαντένοβιτς να μπαίνει νωρίς στο παιχνίδι λόγω τραυματισμού του Κώστιτς, η Σερβία δεν τα κατάφερε στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι απέναντι στην Αγγλία, με τα τρία λιοντάρια να επικρατούν με 1-0 χάρη σε κεφαλιά του Μπέλιχαμ από το πρώτο ημίχρονο. Νωρίτερα για τον ίδιο όμιλο η Σλοβενία αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 κοντά στην Δανία και στο μάτς που έγινε το απόγευμα η Ολλανδία επιβλήθηκε οριακά της Πολωνίας με 2-1. Στο σημερινό πρόγραμμα δεσπόζει το βράδυ στις 10 το Αυστρία-Γαλλία, όπου μπαίνει στη μάχη ένα ακόμα φαβορί του Euro η ομάδα του Didier Deschamps. Χωρίς απουσίες οι τρικόλορ που ψάχνουν ένα νικηφόρο αποτέλεσμα στο ξεκίνημα, με τους Αυστριακούς να μπαίνουν στο τουρνουά με αρκετές προσδοκίες. Αμφίροπη αναμέτρηση στις 4 ανάμεσα στην Ρουμανία και την Ουκρανία, δύο ομάδες που ψάχνουν τη διάκριση και αν υπάρξει νικήτρια, τότε θα αυξήσει μόνο μια στις ελπίδες της για πρόκριση στους 16 διοργάνωσης. Ενδιάμεσα το Βέλγιο θέλει να ξεκινήσει θετικά την πορεία της στον όμιλο, αντιμετωπίζοντας την Σλοβακία με την προσπάθεια για την ομάδα του Τεντέσκο να ηγούνται ο Κέβιν Ντεμπρούιν και ο Ρωμέλου Λουκάκου. Ήταν τα νέα του Euro 2024 από την Στίχημαν, τον επίσημο χορηγό της διοργάνωσης στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 παρά 25 και κάτι ψηλά. Συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. SDNA σε θέση Λίμπερο. Ελένη Μπούντου, Βασίλη Βέργη στα μικρόφωνα. Ελένη, μου να βάλουμε και τον κόσμο στην παρέα μας. Βεβαίως, FM και ενώ τα μηνύματά σας, στα σχόλιά σας στο 54222 και στα social του ραδιοφώνου, Instagram και Facebook. Με ρωτάνε τι έγινε με το GFC. Με το GFC επίσης υπάρχει μια επιπλοκή, γιατί ενώ οι άνθρωποι του Αστέρα έδειχναν όλο το προηγούμενο διάστημα ότι η μεταγραφή είναι τελειωμένη και ότι μετακομίζει στην Θεσσαλονίκη ο νεαρός θερματοφύλακας, τελικά ο Αστέρας ζητάει 400 χιλιάρικα συν ελεύθερο το Λευτέρη Λίρατζι. Νομίζω ότι κλωτσάει λίγο συγκεκριμένο συνδυασμός, γιατί Βασίλη, αν πούμε ότι ο Τσιφσής κοστίζει 400 χιλιάρικα, δεκτό κοστίζει τόσο. Δηλαδή ο Λίρατζι δεν έχει καμία αξία. Δεν μπορεί να αποδεχθεί. Γι' αυτό και όλα δείχνουν ότι ο Λίρατζις οδεύει προς τον Ατρόμητο, συνδέθηκε με τον Ατρόμητο. Και πάμε σε μια λογική. Ο οποίος κάνει τη μία μεταγραφή πίσω από την άλλη. Ακριβώς. Και ο Ουεντραόγκο από τον ΠΑΟΚ και Τσιγκάρας συνδέθηκε, γιατί ψάχνεται και έχει μια πολύ καλή σχέση με τον Παύλο Γκαρσία. Οπότε δεν το θεωρώ απίθανο. Για 3 χρόνια υπέγραψε και θα ανακοινωθεί, φαντάζομαι σήμερα-αύριο, ο Κώστας Τιμιάνης από τον Πανσεραϊκό. Ακριβώς. Τι άλλο έχουμε, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ και από σήμερα ξεκινάμε και θα έχουμε σιγά σιγά εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Λοιπόν, να πω εγώ ότι τα jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη είναι σαν τα γκολ σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Έρχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή και σε στέλνουν στα ουράνια. Κάθε παρτίδα, κάθε spin μπορεί να είναι η κρίσιμη στιγμή που θα σε οδηγήσει στην πεμπτουσία του παιχνιδιού, στο jackpot. Αν θες να ζήσεις αυτή τη συγκίνηση και να δοκιμάσεις την τύχη σου, το καζίνο σε περιμένει με μεγάλα jackpots που σκάνε σχεδόν κάθε μέρα και δίνουν μεγάλα ποσά σε πολλούς τυχερούς. Να πω μόνο, Βασίλη, ότι προσεχώς θα έχουμε και κάποιες εσωτερικές ανακατατάξεις. Με το καλό να επιστρέψει ο Ράσβαν Λουτσέσκο από τη Ρουμανία και θα γίνουν έτσι κάποιες εσωτερικές ανακατατάξεις. Στο προπονητικό τι μιλάς ή κάπου αλλού? Και στο προπονητικό team και στο οργανόγραμμα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτό συνδέεται με την αποχώρηση του Μάκη Αγκάτση, καμία σχέση? Όχι. Πάμε για το οργανόγραμμα μιλάω. Ναι, όχι με το Μάκη ακριβώς, αλλά εκεί που έχουν να κάνουν, που συνδέονται άτομα με τον Ράσβαν Λουτσέσκου και βρίσκονται στην καθημερινότητα της ομάδας, θα έχουμε προσεχώς εξελίξεις. Ωραία, το κρατάω αυτό. Λοιπόν, εδώ και καιρό, ίσως από την μεθεπόμενη που η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα, ο Σταύρος Κατατζόγλου μας έλεγε και σας έλεγε σε αυτήν την εκπομπή ότι έρχονται πωλήσεις. Ήδη η πρώτη πώληση ήταν, θα τη χαρακτήριζα εντυπωσιακή, και αυτό γιατί όταν έχεις αγοράσει έναν ποδοσφαιριστή την προηγούμενη χρονιά 3,5 εκατομμύρια ευρώ και τον πουλάς 10, προφανώς είναι μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό deal. Πάμε να μας τα αναλύσει
όλα ο Σταύρος Καζατζόγλου, τα της ΑΕΚ και για την πόλη του Εκκι Πόνσε και για τις μεταγραφές που θέλει να κάνει η ΑΕΚ και που είναι πολλές. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, Σταύρο. Γεια σας, καλημέρα. Βάλτα σε μια τάξη. Εντάξει, έχει πολλά θέματα η ΑΕΚ. Νομίζω το καταλαβαίνω. Βάλτα σε μια σειρά. Ότι είναι μια κατάσταση που είναι πολύ. Θα είναι πολύ διαφορετική. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα που θα εμφανιστεί στο γήπεδο από τις αρχές Ιουλίου, από τέλη Ιουλίου μέχρι τη συνέχεια θα αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που βλέπαμε μέχρι πέρσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Πόνσε που ξεκίνησε, υπάρχει μια επιβεβαίωση από την ΑΕΚ ότι ο Αργεντινός παραχωρείται έπειτα από διαπραγματεύσεις που κράτησαν σχεδόν 1,5 μήνα στο Χιούστον. Είναι μια ομάδα του MLS που εδώ και καιρό έχει στοχεύσει πάνω στον Αργεντινό και θεωρεί ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να του δώσει λύση στο πρόβλημα του γκολ που εμφανίζουν πάρα πολύ στη διάρκεια της φετινής σεζόν. Οι πληροφορίες που υπάρχουν γύρω από το θέμα δείχνουν ότι το ποσό της πώλησης φτάνει στα 8 εκατομμύρια. Άρα σημαίνει ότι η ΑΕΚ πουλά με υπερδιπλάσια τιμή από ό,τι αγόρασε πέρσι τον Πόνσε, περίπου 3,5 εκατομμύρια. Και αυτό είναι μια διαδικασία η οποία προκύπτει αφενός όχι τόσο από το οικονομικό όφελος, όσο από το ότι ο παίχτης ήθελε πάρα πολύ να πάει. Ξέρετε πια ότι είμαστε σε μια εποχή που η επιθυμία των παιχτών υπερβαίνει πολλές φορές τα συμβόλαια. Αυτό είναι εντολή, δεν είναι επιθυμία πια. Έτσι. Και από την άλλη βέβαια υπήρχε και η έγκριση του Αλμέιδα, ο οποίος προφανώς έκανε μια δουλειά με τον Πόνσε, αλλά νομίζω ότι το είδαμε άλλωστε και με τις επιλογές του. Αν είχε να επιλέξει, μπορεί και να μην τον έβαζε παρά σε ελάχιστα παιχνίδια. Ο Αλμέιδα φαίνεται πως θέλει ένα διαφορετικό στυλ επιθετικού, που ο υγιής Λιβάη τον εισαρκώνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ένα σύγχρονο φορ που θα κινείται εντός και εκτός περιοχής, θα μπορεί να παίζει με το σώμα, θα μπορεί να ανοίγει δρόμους για τους συμπαίκτες του, θα μπορεί να έχει καλά τελειώματα και όγκο μέσα στην περιοχή. Ο Πόνης από την άλλη είναι λίγο πιο μονοδιάστατος, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει φοβερή έφεση στο σκοράρισμα, αλλά νομίζω ότι από όλα αυτά τα οποία προείπα μόνο το τελείωμα έχει και έχει εξαιρετικά τελείωματα, αλλά είναι το ένα στοιχείο το οποίο τον κάνει λίγο δύσκολο. Ως εκ τούτου, η πώληση του Πόνσε συνεπάγεται παραμονή του Λιβάη Γκαρσία ή ουδε μία σχέση έχει το ένα με το άλλο θέμα? Δεν υπάρχει κάτι για το Λιβάη Γκαρσία αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι γίνεται, υπάρχει κινητικότητα, αλλά ως επίσημη πρόταση και ότι η ΑΕΚ δίνει το Λιβάη Γκαρσία δεν υφίσταται αυτή την ώρα. Δεδομένα όμως, ακόμα και με την αποχώρηση Πόνσε και με την αποχώρηση του Φανβέρτ που επίσης έχει φύγει από το ρόστερ, έστω και αν ήταν διακοσμητικός από ένα σημείο και μετά, η ΑΕΚ πάει για συν δύο επιθετικούς. Αν φύγει ο Λιβάη, πάμε για ολική αλλαγή στην επίθεσή της. Συμφωνώ. Να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχουμε να κάνουμε με δύο υποθέσεις τερματοφυλάκων, του 300, του βασικού τερματοφυλάκα της Εθνικής Αλβανίας και του Μπρινιόλη. Πού βρίσκονται αυτές? Γιατί πάμε για συνολική αναδόμηση στο θέμα του, στη θέση του τερματοφυλάκα. Σωστά. Ο 300 κατά πάσα πιθανότητα υπάρχουν κάποιες επαφές με την Bradford και με την πλευρά του παίχτη. Νομίζω πως με την πλευρά του παίχτη η ΑΕΚ είναι αρκετά κοντά. Με την Bradford υπάρχει ακόμα ένα θέμα. Δεν είναι όμως βασικός εκεί. Άρα νομίζω ότι και οι Άγγλοι δεν θα έχουν μεγάλο ζήτημα να τον παραχωρήσουν. Και τον Μπρινιόλι πιστεύω ότι δύσκολα μπορεί να χαλάσει αυτή η ιστορία. Αλλά θα πει επίσης πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να ενεργοποιηθεί πριν και το τυπικό φινάλε της συνεργασίας του Παναθηναϊκού στις 30 του μήνα. Σωστό. Άρα νομίζω ότι από τις αρχές Ιουλίου θα είναι παίκτης της ΑΕΚ. Ψάχνει ΑΕΚ για δεξί μπακ. Δύο μπακ, παρότι έχει μείνει ο Χατζησαφή, θα πάρει και αριστερό μπακ. Οπωσδήποτε. Ο Χατζησαφή μένει στην ΑΕΚ γνωρίζοντας ότι στο ξεκίνημα του λέξης σεζόν στην ιεραρχία είναι τρίτος. Πίσω και από τον Πίλιο δηλαδή. Πίσω και από τον Πίλιο, γνωρίζοντας πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες θέσεις. Και πως η ΑΕΚ θέλει και να αξιοποιήσει τον Πίλιο και να πάρει άλλο αριστερό μπακ, ο οποίος θα προορίζεται για βασικός. Ψάχνει δεξί μπακ, ψάχνει για στόπερ, ώστε είτε να είναι έτοιμοι. Όχι με αυτά τα λεφτά. Γιατί έχουν βγει διάφορα δημοσίευματα τις τελευταίες μέρες που παίρνουν την τράπεζα με δηλαδή, 3 ή 5 εκατομμύρια. 3 ή 5 εκατομμύρια. Με αυτά τα λεφτά η ΑΕΚ δεν τον δίνει. Η ΑΕΚ πέρσι απέρριψε πρόταση για τον Μουντουτή που έφτανε
στα 9 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να τον δώσει φέτος με 5, έστω και αν η σεζόν του δεν είναι και η καλύτερη. Είναι ένας παίκτης που τον πιστεύουν, που περιμένουν πολλά από αυτόν. Η απόκτηση στόπερ είναι αφενός για να κλείσει μια πεντάδα. Οι μεγάλες ομάδες συνήθως έχουν 5 στόπερ. Αυτό που έκανε πέρσι η ΑΕΚ με 4 ήταν αρκετά οξύμορο. Και από εκεί και πέρα βέβαια να είναι έτοιμη να έχει όλες τις λύσεις μπροστά της, αν και εφόσον προκύψει κάποια πώληση είτε από τον Μουκουντή είτε από τον Μίτογλου στη διάρκεια της σεζόν. Περιμένουμε να ενεργοποιηθεί η οψιόν απόκτησης του Κάλενς από τη Χιρόνα. Έχει γίνει μια διαπραγμάτευση, έχει πέσει από όσο υπάρχει σχετική πληροφόρηση περίπου στα μισά από τις 700.000 που προβλεπόταν αρχικά. Οπότε λογικά ο Περουβιανός θα μείνει στην ΑΕΚ. Για τα ΧΑΦ δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια περίπτωση που να προχωρά ιδιαίτερα. Για αριστερά θέλει η ΑΕΚ να δει, να βρει μια λύση με αποχώρηση του Πισάρο. Ένας παίκτης που τους αρέσει δεδομένα είναι ο Μίλσον, ένας Αγγολέζος της Μακάμπη. Της Μακάμπη, καλός παίκτης. Είναι πυραυλοκίνητος, είναι αυτός, είναι παιχτάρα αυτός. Σωστά. Είναι μια επιλογή που όντως έχουν δει, ακριβή. Αν θυμάμαι καλά, σε μια προσέγγιση οι Ισραηλοί είχαν αξιώσει 3-4 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του. Κοιτάζει παίκτες για τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Είχε ακουστεί το όνομα του Λαμέλα, αναμφίβολα τεράστιο όνομα τραυματίας, και τώρα που μιλάμε θα χάσει σχεδόν όλο το καλοκαίρι λόγω τραυματισμού, οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο προβληματισμού. Βέβαια ένα παίκτη δεν τον παίρνεις μόνο για το καλοκαίρι, τον έχεις για όλη τη σεζόν, μεγάλη μπάλα και αρκετά όμως προβλήματα στην πορεία σε αυτά τα χρόνια και στη πορεία που έχει κάνει σε διάφορες ομάδες, τότε να μπρώμα σε φίλοι κτλ. Θα παίξει θέμα Μπρούνο Πετκοβίτς, που συζητούσαμε νωρίτερα με την Ελένη. Γράφτηκε κιόλας, ναι. Κοιτάξτε, ο Πέτκοβιτς είναι μια περίπτωση η οποία είχε απασχολήσει την ΑΕΚ από πέρσι. Γιατί όποιος είχε δει τα μάτια της ΑΕΚ με τη Δυναμό Ζάγκρεπ δεν μπορεί να μην είχε κολλήσει πάνω σε αυτό το παίκτη. Φοράκλα που γεμίζει την περιοχή με καλή τεχνική, σπάσιμο μπάλας, εξαιρετικός. Για την μην μεταγραφική περίοδο αφενός δεν έχω ακούσει κάτι ιδιαίτερο. Υπάρχει μια βατή ρήτρα, 2,5 εκατομμύρια μέχρι τις 15 Ιουλίου. Που αν τον αποκτήσει οποιαδήποτε ομάδα, δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο το ποσό. Τόσο είναι. Από ναι. την άλλη, δεν ξέρω αν είναι ο παίκτης που θέλει ο Αλμέιδα για την επίθεση της ΑΕΚ. Οπότε, επειδή νομίζω ότι ψάχνουν κάτι άλλο, γι' αυτό ας κρατήσουμε λίγο χαμηλά την μπάλα για τον Πέτκοβιτς, παρά το ότι είναι ένας καλός παίκτης. Πολλά δημοσιεύματα και σήμερα από το Μεξικό για τον Πινέδα. Πολλές ομάδες εκεί τον θέλουν, λογικό. Είναι αν πούλησε 8 εκατομμύρια η ΑΕΚ τον πόνσε τον Πινέδα, θα τον πουλήσει 18 άμα αποφασίσει να τον δώσει. Ναι, και παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νομίζω ξεκάθαρο ότι στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μπορεί να καθίσουν στο τραπέζι διαπραγμάτευση για τον οποιονδήποτε πλην του Πινέδα. Γιατί είναι μια ξεκάθαρη λογικό, επιλογή του Αλμέιδα ότι γύρω από τον Πινέδα θέλει να δομήσει και τη νέα ομάδα. Οπότε θα ήταν παράλογο ακόμα και τρελά λεφτά να πέσουν. Αν δεν υπάρξει μεγάλη πίεση από την πλευρά του παίκτη, θα είναι παράλογο να γίνει οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι και κανένας δεν θα ξεπεράσει το συμβόλαιο του Πινέδα, έτσι, φέτος. Πότε θα μιλήσει ο κύριος Ηλιόπουλος, γιατί είμαστε σε εβδομάδα συνέντευξης τύπου, εκτιμώ. Για το συμβόλαιο του Πινέδα δεν ξέρω, γιατί βλέπω ότι η ΑΕΚ έχει μια διάθεση να πάει σε μεγάλες κινήσεις, οπότε δεν θα απεκλεία να πάει και στον... και σε υψηλότερο συμβόλαιο να υπάρξει μέσα στην ομάδα. Κύριος Ηλιόπουλος μέσα στην εβδομάδα. Τώρα, Τετάρτη, Πέμπτη, κάπου εκεί θα εκτιμώ ότι θα γίνει αυτή η πρώτη δημόσια τοποθέτησή του. Τον κύριο Ηλιόπουλο, τον οποίο είδαμε πρώτη φορά πέραν της συνέντευξης τύπου τη Δευτέρα, το Σάββατο, όταν πήγε, επισκέφθηκε τα ΣΠΑΤ, το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ. Εκεί υπήρξε ένα καμπ που διοργάνωσε η ΑΕΚ με τη συμμετοχή παιδιών από διάφορες ομάδες. Ένα μικρό τουρνουά και νομίζω ότι η παρουσία του ήταν σημειολογική για το τι θέλει να κάνει και το πόσο σημασία δίνει στο κομμάτι των ακαδημιών που τα έχουμε πει και άλλη φορά, είναι πάρα πολύ πίσω. Να σου μεταφέρω, Σταύρο, και ένα μήνυμα, τι γίνεται με Άμραμπα, τι νεότερα έχουμε? Τίποτα. Ο Άμραμπα είναι σε μια φάση που ψάχνει τις επιλογές του, η ΑΕΚ του έχει κάνει πρόταση χωρίς να καίγεται. Νομίζω ότι η ΑΕΚ κοιτάζει ήδη πολύ πιο ζεστά τις τελευταίες μέρες και άλλες επιλογές παιχτών για τη δεξιά πλευρά, όπου βέβαια υπάρχει μια σχετική άνεση επιλογών, καθώς υπάρχουν Ελίας Φερνάντης, ενώ έχει προσταθεί και ο Τσιλιούλης, τον οποίο επίσης περιμένουμε
μετά τις 36 του να ενσωματωθεί στην ομάδα. Περίφημα. Ήσουν πύραυλος, κύριε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Yes, yes. Λοιπόν, και από τον ένα κυτρινόμαυρο στον άλλο κυτρινόμαυρο της Θεσσαλονίκης, πάμε στον Κωνσταντίνο Τσίψιο να δούμε αν θα ταραχτούν κάποια στιγμή αυτά τα ήρεμα νερά του Άρη. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα θέλατε, αλλά. Θέλω με την ίδια ορμή που είχε ο Σταύρος να δώσει στο ρεπορτάζ του Άρη και τα μεταγραφικά. Α, θέλεις την ίδια. Την ίδια θα σου πάρει και δύο εγώ λεπτά. Εγώ θέλω να ρωτήσω την Ελένη. Ελένη, πόσο καιρό ξέρετε για την Ολλανδία και για όλα αυτά τα οργανωτικά του ΠΑΟΚ από την αρχή της πριν καν ξεκινήσει προετοιμασία? Η Ολλανδία δεν παίζεται, είναι Δέλτα Π κάθε χρόνο. Είναι ο αγαπημένος προορισμός του ΠΑΟΚ κάθε καλοκαίρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το πράγμα. Απλά αλλάζουμε τοποθεσίες. Δηλαδή πηγαίνουμε λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, λίγο δεξιά, ωραία, λίγο αριστερά. Αυτό. Ναι. Αυτό πόσο νωρίς το μάθατε? Γιατί εμείς ακόμη δεν ξέρουμε σίγουρα. Α, για την Ολλανδία. Ότι τις ημερομηνίες θέλεις να πεις? Ναι, για τις ημερομηνίες, για το. Κωνσταντίνε, πάνω κάτω αυτό το γνωρίζουμε. Δηλαδή ξέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Προφανώς παίζει ρόλο αναλόγως πότε ξεκινούν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ομάδας, δηλαδή σε ποια θέση τερματίζει. Αλλά πάνω κάτω ή θα ξεκινήσει από τις 25-28 Ιουνίου ή θα πάμε 1 Ιουλίου, δηλαδή, κάπου εκείνη. Δηλαδή εμείς βγάζουμε τον Κωνσταντίνο για να μας πει οι μεταγραφές και στον Άρη ακόμα δεν έχουν καταλήξει που θα κάνουν προετοιμασία. Εκεί το πάει, το καταλαβαίνω. Εκεί το πάω. Ναι. Η Πολωνία όμως είναι δεδομένη, έτσι, έχει κλειδώσει για τον Άρη. Είναι. Α, δεν είναι ούτε αυτό, δεν ξέρω, εσύ θα μας τα πεις. Είναι, νομίζω, δεδομένη μόνο επί Τελεμαϊδα, στο 100% της. Η Πολωνία είναι κοντά σε ένα 80-90%, γιατί εξετάζονται και άλλοι προορισμοί. Δεν εξωτική. Ξέρω, και πάλι ο Άρης, Κωνσταντίνε, εξωτική προορισμοί. Εντάξει, δεν θα πάμε στα Φίτζι, στο Μπαλί και στις Μαλδίβες, αλλά θεωρώ ότι θα είναι ηλιακά το τοπίο. Ναι. Για μεταγραφές πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν. Μεταγραφές. Μεταγραφές, υπάρχει ένα θέμα στο δεύτερο τερματοφύλακα. Εξετάζεται. Έφυγε ο Χτεσιώτης. Χαίρετησε. Κατά 99% έχει χαιρετήσει ο Χουτεσιώτης. Περιμένουμε να δούμε αν θα ανακοινωθεί από τον Ατρόμητο ή δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει στο. Ο Ατρόμητος πρέπει να έχει κάνει τις περισσότερες μεταγραφές από κάθε άλλη ελληνική ομάδα. Μπαίνει με φόρα ο Ατρόμητος. Εντάξει, ο Ατρόμητος βέβαια αλλάζει στο 100% το ρόστερ του, έτσι όπως το βλέπω. Οπότε εύλογα κάνει πολλές κινήσεις και έχει αλλάξει και προπονητή. Αυτό δεν είναι πάντα καλό, γιατί και πέρσι πανηγυρίζαμε εμείς στον Άρη, αν θυμάστε, και έλεγα κιόλας, έλεγα στην Ελένη ότι εντάξει, δεν πειράζει που δεν κάνετε μεταγραφές, για όλους έχει ο Θεός. Σωστό, κορόιδε. Να σου πω κάτι, για τον Ατρόμητο ήταν αποτυχία που δεν μπήκε στα play-off και από τη στιγμή που δεν μπαίνει στα play-off πάει σε ολική αναδόμηση. Με τον Παύλο Γκαρσία, ένα προπονητή που έκανε μια εξαιρετική χρονιά πέρσι και είναι πολύ λογικό να θέλει να βάλει τη σφραγίδα του. Το θέμα δεν είναι ο Ατρόμητος, είναι ο Άρης στην προκειμένη περίπτωση. Ο Άρης εμένα μου δείχνει σαν να μην έχει ακόμα ξεπεράσει το σοκ της απώλειας του κυπέλλου, σαν να έχει μείνει εκείνο το βράδυ στο Πανθεσσαλικό. Αυτή την αίσθηση μου δίνει. Μπορεί να κάνω και λάθος. Εντάξει, είναι και λίγο. Και εμένα μου προξενεί αλγινή εντύπωση η καθυστέρηση ή η φαινομενική καθυστέρηση του Άρη στις μεταγραφές. Και λέω φαινομενική γιατί. Από τη μία δεν έχει κάτι να τον πιέζει σε deadlines και σε υποχρεώσεις για να βιαστεί να κάνει κινήσεις. Δεν έχει Ευρώπες. Mm-hmm. Και πρώτο παιχνίδι δίνει στο δεύτερο μισό του Αυγούστου για τη Super League. Σωστό. Και από την άλλη έχει διατηρήσει και θα διατηρήσει ένα βασικό κομμάτι του κορμού του από την περσινή σεζόν. Επομένως δεν χρειάζονται σπασμωδικές κινήσεις. Υπάρχει και κάτι άλλο που λησμόνησες. Υπάρχει και κάτι άλλο που λησμόνησες, Κωνσταντίνε. Ναι. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΡΙΣ, του κυρίου Θόδωρου Καρπίδη, να βγει και να μιλήσει στον κόσμο σχετικά με τα όσα ο ίδιος έλεγε και το περιβάλλον Άρη διακινούσε τους τελευταίους 6 μήνες, γύρω από το αν θα υπάρξει συμπαίχτης, αν θα έρθουν επενδυτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να κλείσει αυτό. Να πει στον κόσμο ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, εγώ προσπάθησα, έκανα ό,τι μπορούσα, ξεχνάμε τους συμπαίχτες. Πρέπει να κλείσει όλο αυτό, θετικά ή όχι, αλλά πρέπει να επικοινωνηθεί στον κόσμο του Άρη. Και δεν είναι μια παράλογη απέτηση αυτό που λες, και είναι κάτι που το λέμε συνεχώς ότι πρέπει να. Το προφανές είναι αυτό, δεν είναι θέμα απέτησης.
γιατί το κοινό της ομάδος και το, αν θες, δες το μόνο καθαρά εμπορικά, οι πελάτες ζητούν να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί αλλιώς θα δει μια μεγάλη πτώση και στα διαρκείας και στα εισιτήρια και στο ενδιαφέρον του κόσμου για την ομάδα του χρόνου. Απ' την άλλη, μπορεί να πει ο κύριος Καρυπίδης ότι προσπάθησα, παιδιά, αλλά δεν κατάφερα να βρω κανέναν. Σίγουρα όμως πρέπει να πει κάτι στον κόσμο. Εντάξει, πρέπει να δείξει ειλικρίνεια. Και είναι άτυπος ο Καρυπίδης, γιατί γίνεται μια τώρα. Είναι αδόκιμη, είναι δόκιμη σύγκριση με το τμήμα μπάσκετ του Άρη, το οποίο έχει φερθεί με ειλικρίνεια από την αρχή στον κόσμο και έχει μιλήσει από την αρχή στον κόσμο. Και ο κόσμος ήδη δείχνει ότι έχει μια τάση να στηρίξει τον χρόνο μπάσκετ και όχι ποδόσφαιρο. Αυτό βάλτε ένα αστερίσκο, γιατί νομίζω ότι θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Το κρατάμε. Ωραία. Θα δούμε, Κωνσταντίνο. Για μεταγραφικά, περιμένουμε μωρών, περιμένουμε και κάποιες ενδεχόμενες προτάσεις για Μανού Γκαρσία, γιατί παίζει τελευταία αυτό η είδηση, ότι ο Άρης θα δεχτεί προτάσεις για τον Μανού Γκαρσία και την περίπτωσή του. Δεν υπάρχει κάτι, γιατί βλέπω ότι γράφεται και σίγουρα ενδιαφέρει τον κόσμο για τον Μπάτζο. Είναι μια υπόθεση που τραβάει εδώ και 3-4 μήνες και το ενδεχόμενο ενδιαφέρον της ΑΕΚ παραμένει ακόμη πολύ, πολύ θεωρητικό, πολύ στον αέρα. Έχουν αλλάξει πολλά για την ΑΕΚ από τότε που είχε βγει το ενδιαφέρον για τον Οντουμπάτζο. Άλλαξε ιδιοκτήτης καταρχάς. Το ενδιαφέρον δεν ήταν επίσημο όμως. Όχι, όχι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Ήταν περισσότερο στα πλαίσια της φημολογίας και πολύ λιγότερο, καθόλου μάλλον, στα πλαίσια της ουσίας. Ναι. Εντάξει, αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά, Κωνσταντίνε μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βλέπω στην Εθνική Σερβίας είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Είναι οικογενειακό το κλίμα. Βγήκε λοιπόν ο αρχηγός της Εθνικής Σερβίας, ο Ντούσαν Τάντιτς, και είπε ότι είμαι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Θέλω να παίζω 90 λεπτά. Δηλαδή ενοχλήθηκε γιατί χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή στο 61 στο μάτς με την Αγγλία και θεώρησε σωστό να βγει και να κάνει αυτή τη δήλωση, έτσι, πρώτο παιχνίδι του Euro. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, τι να σου πω. Λοιπόν, θύμισε στον κόσμο, Ελένη μου, πώς μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας. Λοιπόν, FM κενό, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας στο 54222 και μέσω Instagram και Facebook. Λοιπόν, εγώ να πω ότι η εκπομπή μας είναι προσφορά του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι σιγά σιγά είμαστε έτοιμοι να πάμε να ακούσουμε το ενημερωτικό ένθετο για το... Όχι, δεν είναι ακόμα, δεν είναι για το ένθετο, λάθος δικό μου, με συγχωρείτε. Είμαστε σε διαδικασία δελτίου αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεων κτλ. Μέχρι τότε θέλω να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα μεταγραφικά, Ελένη, βλέπω να υπάρχει μία γενικότερη στασιμότητα. Αντιλαμβάνομαι τους πάντες, τις δυσκολίες που υπάρχουν. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Ιούνιος δεν έχει ξεκινήσει με καυτό τρόπο, ίσως γιατί ο καθένας προσπαθεί να βάλει τα δικά του, τα του οίκου του σε μία τάξη. Για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε. Ο ΠΑΟΚ για μένα είναι ο πιο ενεργός μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται. Αυτός και αν δεν έχει κανένα λόγο. Ο Άρης είναι ευνηδιασμένος και προσπαθεί να δει μέχρι πού πάει το πάπλωμά του. Η ΑΕΚ ούτως ή άλλως θα ζήσει και ζει μια νέα εντελώς διαφορετική εποχή. Και ο Παναθηναϊκός, περιμένω να δω και να μιλήσω και με τον Κώστα Μανογιουδάκη να δούμε πού το πάει. Γιατί ο Παναθηναϊκός σήμερα ξεκινάει, Ελένη, κάνει την πρώτη με τον Αλόνσο. Και επίσης είναι σε μια νέα κατάσταση. Πάντως. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε υπομονή και άλλωστε οι περισσότεροι το λένε ότι πάντα το καλοκαίρι, όπως και να ξεκινάει, οι μεταγραφές τελειώνουν 31 Αυγούστου και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και για Ιούνιο νομίζω ότι έχουν κουνηθεί πολύ περισσότερο από άλλες χρονιές οι ελληνικές ομάδες. Περισσότερο ο ΠΑΟΚ θα έλεγα ότι έχει κουνηθεί. Ναι, ναι, δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ, αν κλείσει και του ΜΕΙΤΕ, νομίζω έχει πάει άριστα για 17 Ιουνίου. Ναι, έχει πάει πολύ καλά. Οι υπόλοιποι, σου ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ήδη το Μαξίμοβιτς από πέρσι και τον Μπάλτο πριν τελειώσει το πρωτάθλημα και το κύπελο. Έχει να κάνει αρκετές μεταγραφές. Η ΑΕΚ θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε πλέον, ολική αναδόμηση. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, η εκπομπή μας είναι προσφορά του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στο δελτίο των αθλητικών ειδήσεων. Ακούμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Η εκπομπή είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη.
επιστρέψαμε. Το ρολόι δείχνει 11 και 5 στο στούντιο του Λίμπερο 107,4. Είναι εκπομπή SDNA σε θέση Λίμπερο. Ελένη Βούντου, Βασίλης Βέργης στα μικρόφωνα. Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Χορηγός μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα από την πρώτη στιγμή αυτής της εκπομπής, κυρία Βούντου, τον κόσμο και τα μάτια σας. Βεβαίως, FM και ενώ τα μηνύματά σας στα σχόλιά σας στο 54222 και στα social του ραδιοφώνου, Instagram και Facebook. Τον Breathwaite έχουν καταλάβει στον πάκο ότι θα χρειαστεί να τον περιμένουν πολύ. Βεβαίως και το ξέρουν. Ξέρουν καλύτερα από μάτρο, παιδιά. Εννοείται. Δεν ξαφνικά πήγαν στον παίκτη και ενημερώθηκαν ότι έχει μπαράζ ανόδου. Προφανώς και το γνωρίζουν. Αλλά είναι ένα θέμα του επιθετικού που σαφώς είναι προτεραιότητα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά αν ο εκλεκτός, που είναι ο εκλεκτός γιατί έχουν καταθέσει πρόταση, είναι ο Breathwaite, ναι, θα τον περιμένουν μέχρι να ξεμπερδέψει με τα μπαράζ ανόδου. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που έχει την πρώτη συγκέντρωση σήμερα, την γνωριμία του Diego Alonso με τους ποδοσφαιριστές του και κυρίως τα μεταγραφικά του που τρέχουν, είναι σε εξέλιξη. Όλα αυτά θα μας τα αναλύσει ο Κώστας Μανολιδάκης. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, βάλτε σε μια σειρά. Ρε Κώστα, πότε τελειώσαμε και πότε είναι η πρώτη προπόνηση, δηλαδή. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, ε. Ναι. Εντάξει, και πρώτη συγκέντρωση, προπόνηση έχουμε ακόμα. Πρώτη συγκέντρωση, ναι. Ναι, είναι για τις εξετάσεις και για ουσιαστικά αυτή που έχουν γίνει. Για τους τέτοιους Σταύροι επέστρεψαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού κτλ. Αλλά δεν πάβει να είναι η πρώτη της νέας σεζόν. Δηλαδή πάρα πολύ γρήγορο. Νομίζω ότι μόλις ολοκληρώθηκε. Τελείωσε. Έκλεισε η προηγούμενη. Παναγία βοήθα. Ναι. 17. Αλλά αυτή είναι η δουλειά του ποδοσφαιριστή και των προπονητών. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Και εμάς δεν μας λυπούνται. Έχει και δίκιο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. γιατί δεν θέλω να σας λυπηθώ για τίποτα. Εντάξει, είναι η πρώτη γνωριμία. Σίγουρα νομίζω ότι σταδιακά που θα ξεκινήσει και η δουλειά του, θα μας αφήσει να πούμε λίγο παραπάνω πράγματα. Με τα γραφικά τώρα δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να μπορούμε να πούμε ως προχωρημένο ή να έχει ξεχωρίσει. Γίνονται κάποιες επαφές. Τα μέτωπα των παιχτών τα έχουμε ανακλήσει με το κότσερ, αν δεν περιμένουμε να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Και τον Τραγκόφσκι, το θέμα που είναι ακόμα ανοιχτό με την Σπέτσια, με θετική. Στραβώσει οριστικά. Κώστα, συγγνώμη, έχει στραβώσει οριστικά του Τραγκόφσκι, έχει γυρίσει. Αν το γυρίσει ανάποδα η Σπέτσια ή προσπαθεί να πάρει ώστε να τον περισσότερα λεφτά. Όχι, είναι μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Το σόκαρες και μας έκλεισε το τηλέφωνο. Τη γραμμή σόκαρα περισσότερο. Λοιπόν, είναι πολλά τα λεφτά, ρώτησες, ή είναι δύσκολη πώς το είπες, Βασίλη? Όχι, ρώτησα εάν η Σπέτσια το έχει γυρίσει και ζητάει περισσότερα χρήματα από τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει πάρα πολύ τον τερματοφύλακα και προσπαθεί να αποκομίσει περισσότερα ωφέλη. Λογικό και αυτό μου ακούγεται. Ναι, εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν καταφέρει και πάρει τον Τραγκόφσκι με ένα δίδυμο με τον Λοντίγκιν, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι καλυμμένος, είναι καλυμμένος. Είναι καλυμμένος απόλυτα, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και 3,5 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, θα με διορθώσει ο Κώστας. Οπότε δεν είναι μια απλή υπόθεση. Φαινόταν ότι πηγαίνει πολύ καλά. Η Σπέτσια έστριψε. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Και δεν είναι η μόνη ιστορία. Υπάρχουν και άλλα θέματα στον Παναθηναϊκό που έχουν εμπλεχτεί, θεωρείς? Κοίτα, στον Παναθηναϊκό υπάρχει ένα βασικό ζήτημα που έχει να κάνει με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Όσο ο Γιαννούλης δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα μείνει στο εξωτερικό ή αν θα επιστρέψει, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και τον περιμένει και συνεχίζει να βγάζει αισιοδοξία. Του Γιαννούλη τον έχεις καθαρά στραμμένο προς Παναθηναϊκό μόνο, ε? Όχι, εγώ δεν τον έχω στραμμένο προς τίποτα. Εγώ μεταφέρω αυτό που λένε στον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν ξέρω. Καταρχάς, ο μόνος που ξέρει τι μπορεί να γίνει ο Γιαννούλης. Φυσικά. Φυσικά. Εγώ λέω ότι ο Γιαννούλης έχει προτεραιότητα το εξωτερικό, ίδιο το έχει πει. Εάν δεν παίξεις στο εξωτερικό και επιστρέψεις στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό θεωρούν, είμαι πολύ προσεκτικός, Ελένη μου, σε αυτά που λέω, ότι έχουν τον πρώτο λόγο. Δεν το ξέρω αυτό όμως. Ναι. Τον πρώτο λόγο τον έχει ο Γιαννούλης. Εγώ το Γιαννούλη θα το συνδέσω και με την ΑΕΚ, θα το συνδέσω και με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιος έχει τον πρώτο λόγο ή ποιος θα κάνει την καλύτερη δυνατή πρόταση για τον Γιαννούλη, ποια ομάδα θα του κάνει το κλικ. Γιατί προφανώς μπορεί να μετρήσει και το γεγονός ότι στον Παναθηναϊκό είναι ο Μπακασέτας, είναι εκεί η παρέα του, ο Μπακασέτας, ο Ιωαννίδης, ο Λιμνιός, και να πάει σε μια ομάδα, σε ένα μέρος. Μου επιτρέπεις, μεταγραφή, ναι. Δεν κάνεις για την παρέα. Όχι, δεν κάνεις για την παρέα. Αλλά αν τα χρήματα που δίνει, σου λέω για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΕΚ
ΠΑΟΚ είναι πάνω κάτω στα ίδια, τα χρόνια είναι πάνω κάτω στα ίδια και έχεις πάρει την απόφαση να επιστρέψεις στην Ελλάδα, μπορεί να επιλέξεις τον Παναθηναϊκό για τέτοιους λόγους, γιατί ξέρεις ότι εκεί έχεις ένα δυνατό γκρουπ. Υπάρχει κάτι ακόμα που μπορεί ο Γιαννούρης να επιλέξει τον Παναθηναϊκό, γιατί ξέρει ότι εκεί θα είναι πρώτος. Ενώ με τον ΠΑΟΚ και τον Μπάμπα δεν ξέρω θα είναι πρώτος. Κανένας δεν μπορεί να το εγγύθει αυτό. Φυσικά. Με τον Μπάμπα, για παράδειγμα, θα πρέπει να μοιράζονται παιχνίδια. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι. Είναι πολλά. Είναι πολλά που μπορεί να σκεφτεί ένας ποδοσφαιριστής, αλλά νομίζω ότι στην ηλικία του Γιαννούλη και με την πέραση που έχει ο Γιαννούλης στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα είναι ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο. Ένα τριετές κλειστό, υπέροχο συμβόλαιο για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Αυτό είναι η μία προτεραιότητα. Επαναλαμβάνω, υπάρχει πρόβλημα με το κινητό του Κώστα Μαρογιαννάκη, γι' αυτό δεν έχουμε ακόμη τη δυνατότητα να τον ακούσουμε. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός, Ελένη, πρέπει να πάρει δύο εξτρέμ. Και κυρίως να πάρει ένα ποδοσφαιριστή για που θα του δώσει, που θα του φέρει όσα χάνει τον Μπερνάρ. Τον Μπερνάρ τη τελευταία σεζόν χάνει πολλά ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ. Πολύ μεγάλο στοίχημα, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για να βρεθεί ο Αντιμπερνάρ με όλα αυτά τα οποία είδαμε από τον Βραζιλιάνο την προηγούμενη σεζόν. Ακριβώς. Και έχουμε λοιπόν να κάνουμε με την αποχώρηση του Μπερνάρ, την αποχώρηση του Παλάσιος, το γεγονός ότι ο Λιμιός, ο Άιτορ, ο Βέρμπιτς, δεν ξέρουμε ποιος θα μείνει από όλους και αν θα μείνουν όλοι. Δεν είναι ο Μαντσίνη, δεν είναι οι παίκτες που φαντάζομαι ότι έχει στο μυαλό του για βασικούς ο προπονητής Παναθηναϊκού. Ναι, είναι καλή για το ρόστερ, αλλά από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός ψάχνει δύο βασικούς, ένα δεξιά, ένα αριστερά. Αυτό είναι στάνταρ. Ψάχνει έναν κεντρικό αμυντικό και έναν αριστερό μπακ στο επίπεδο του Δημήτρη Γιαννούλη, συν το τερματοφύλακα. Εκεί κυμαίνονται τα θέλω του Παναθηναϊκού. Εμείς εξακολουθούμε να θέλουμε τον Κώστα Μαρογιαννάκη, αλλά το τηλέφωνο αρνείται επισηματικά. Δεν ξέρω τι πρόβλημα έβγαλε. Ναι. Έχουμε ένα θέμα με τον. Με τον Κώστα Μανολιουδάκη. Αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Θα τα συζητήσουμε εμείς όσα γνωρίζουμε. Και εσύ ξέρεις πολλά, όπως φαίνεται λοιπόν. Όχι, όχι, δεν είναι ότι ξέρω πολλά. Είναι ότι δεν είναι και πυρηνική φυσική, ούτε είναι τα μυστικά του κράτους. Τα μεταγραφικά των ομάδων δεν είναι πυρηνική φυσική. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός έχει οριοθετήσει. Έχει οριοθετήσει τους στόχους του. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να κάνει ολική αναδόμηση όπως έκανε η ΑΕΚ. Θυμίζω επίσης ότι έχει πάρει δύο παίχτες. Έχει πάρει τον Μαξίμοβιτς και τον Μπάλντοκ. Μας περιέγραψε λίγο πολύ ο Ντιέγκο Αλόνσο στην παρουσίασή του πώς σκέφτεται και πώς θέλει να είναι η ομάδα του. Να θέλει να έχει μια ομάδα με πίεση ψηλά και κάθετο παιχνίδι. Σε αυτά λοιπόν ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές για να εκφράζουν τα θέλω του προπονητή. Είναι και η ατζέντα του προπονητή που θα παίξει ρόλο. Ναι. Θα παίξει ρόλο σημαντικό σε αυτό. Ξαναλέω ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να αποφασίσει τον Αράο. Θα τον έχει κεντρικό αμυντικό ή θα τον προωθήσει μπροστά μαζί με τον Μαξίμοβιτς. Είναι αρκετά πράγματα στα οποία θα δοθούν απαντήσεις. Μόλις βρήκαμε τον Κώστα Μανογιουδάκη να μας τα δώσει αυτός καλύτερα. Έλα, Κωστή. Έλα, παιδιά, συγγνώμη, βάζει το τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι διάλεγε. Τι απόλυτα μηχανήματα. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Έλεγα λοιπόν εγώ και θέλω να με βοηθήσει εδώ ότι οι στόχοι του Παναθηναϊκού είναι. Όχι, πέρα από τον Ντραγκόφσκι που συζητάγαμε, είναι ο Γιαννούλης. Ένας κεντρικός αμυντικός και δύο εξτρέμ βασικά. Ξεχνάω κάτι σημαντικό. Όχι, από εκεί πέρα, αν υπάρξει κάποια παραχώρηση, κάποια απόρριψη, θα υπάρξει και ενίσχυση περαιτέρω. Αλλά αυτή είναι η θέση, όπως σωστά είπες. Μάλιστα. Έχουμε κάτι που προχωράει περισσότερο από ό,τι γνωρίζαμε έως πρόσφατα. Για παράδειγμα, για τον Δημήτρη Γιαννούλη, έλεγε η Ελένη. Και της απάντησα ότι φαίνεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού να βγαίνει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία εάν πάντα ο παίκτης αποφασίσει να γυρίσει στην Ελλάδα. Στον Παναθηναϊκό θεωρούν ότι σε αυτή την περίπτωση έχουν τον πρώτο λόγο. Ναι, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω θα πάει χρονικά αρκετά πιο πίσω. Αυτό που έχουμε πει δηλαδή και άλλες φορές. Υπάρχουν πολλές ομάδες στο εξωτερικό που έχουν ενδιαφέρον. Υπάρχει μια καλή επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι αν έρθει στην Ελλάδα θα έχει αρκετά καλές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός. Με τον Ντραγκόφσκι και τη Σπέτσια. Με τον Ντραγκόφσκι και τη Σπέτσια είναι μια διαπραγμάτευση η οποία προχωράει. Πιστεύω ότι είναι αρκετές πιθανότητες. Ειδοποιήσεις, εντάξει, δεν είναι μικρό το νούμερο για να πεις ότι ξέρω εγώ μπορεί να κλείσει μέσα σε δευτερόλεπτα ή όχι σε τεμποχρονικό διάστημα, γίνεται μια διαπραγμάτευση. Μιλάμε για εκατομμύρια ούτως ή άλλως εκεί κοντά, σε αυτό το νούμερο.
Εξ αρχής αυτές ήταν οι απαιτήσεις, Κώστα, ή ανέβηκαν? Αν θυμάμαι, η οψιόν ήταν 3,5 εκατομμύρια αρχικά. Ναι, σωστά, ήταν πάνω από 3 εκατομμύρια. Έχει μια συγκεκριμένη ρήτρα, ξέρω αγοράς, Παναγιώτης πήγε να διαπραγματευτεί αυτό το νούμερο. Κάποια στιγμή ήρθαν πολύ κοντά. Μετά, ξέρεις, αυτά που γίνονται τώρα με τις διαπραγματεύσεις. Ναι, ναι. Από τις ομάδες για να πάρουν κάποια λεφτά παραπάνω. Δεν νομίζω πάντως ότι είναι σε φάση να χαλάει ή κάτι τέτοιο. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Διαπραγματεύσεις. Η απόφαση πάντως αυτή τη στιγμή που είναι να μείνει το δίδυμο να παραμείνει 300 κιλοντίκη, νομίζω ότι αυτό θα είναι και το πιθανότερο να δούμε για τη νέα σεζόν. Σε ό,τι αφορά την απόκτηση στόπερ, Κώστα. Ναι. Νομίζω πως το τέλος θα πάει αυτό. Η τελευταία. Γιατί περιμένουμε να δούμε λίγο και την κατάσταση του Μάγνουσον που θα κάνει προετοιμασία. Ο οποίος είναι ok, αλλά ξέρεις, παίζει και ρόλο να τον δεις μέσα στο κύματο πώς θα είναι ακριβώς μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό. Έχει μείνει ο Γετβάη, όπως ξέρουμε. Υπάρχει η λύση του Αράου. Υπάρχει και ο Σέγεφελτ με συμβόλαιο. Θεωρητικά υπάρχουν δηλαδή επιλογές. Και πρακτικά υπάρχουν επιλογές. Αλλά νομίζω θα πάει πιο μετά μια απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Από ό,τι καταλαβαίνω, ότι ο Αράου θα παίξει, ο Αράου θα παίξει στα στόπερ και θα παίξει μπροστά μαζί με τον Γετβάη και θα παίξει, ή κάποιον άλλον, και θα παίξει μπροστά του ο Μαξίμοβιτς. Δεν θα δούμε Αράου Μαξίμοβιτς στη μεσαία γραμμή. Ωραία, το δούμε γι' αυτό. Αλλά είναι και μια έξτρα επιλογή να υπάρχει ένας παίκτης, Μπαλαντέ, όπως ο Αράου. Δηλαδή θέλω να πω με βάση τον Αλόνσο αυτά που είπε, έχει πει δύο σχηματισμούς, έχει πει 4-2-3-1 και 4-3-3. Στο 4-3-3 λίγο δύσκολο να δούμε το ρυθμό που είπε, στο 4-2-3-1 είναι πιθανό να το δούμε σε κάποια μάτια. Ακριβώς, για αυτό το σχηματισμό το ανέφερα κι εγώ. Που στο δικό μου το μυαλό δείχνει ένα δίδυμο πραγματικά εξαιρετικό, το Αράου Μαξιμόβιτς. Αλλά οκ, προπονητής του Παναθηναϊκού ξέρει καλύτερα. Βέβαια και άλλη παιδί στην ομάδα. Υπάρχει και ο Τσέριν που έκανε τρομερό μάτς. Ο Τσέριν περισσότερο για το 8. Σε αντίθεση με το Σπόραρ. Ναι. Σε αντίθεση που ήταν μέσα στις φάσεις, αλλά έχασε πάλι κάτι. Ναι, ναι. Δεν του πήγε πάλι το παιχνίδι. Όχι. Πρώτη φορά που το πήγε και μοιραία μου δεν είναι στο φάρικο. Εντάξει. Βασικός είναι πάντως. Ναι, ναι, εννοείται. Δεν μπορώ να πεις για το παιδί τώρα. Έχει αρκετά, έχει ακούσει την Ελλάδα. Σωστό, σωστό. Στο άλλο σύριαλ του καλοκαιριού που λέγεται Φώτης Ιωαννίδης, να σε πάμε ή δεν έχουμε κάτι νεότερο? Γιατί βλέπω οι Πορτογάλοι πάλι πρωτοσέλιδο τον έχουν. Εκεί πήγε από πόρτες δείχνουμε από την Πάρα. Για να δούμε τι θα πάει αυτή η ιστορία. Γιατί θα αρχίσει λίγο να πιστεύει κι άλλο. Θα είναι σαν τον πανηγύρι του τρελού. Θα ακούνε τα κούμερα και θα λένε δεν είναι δυνατό. Απέρριψε ο Παναθηναϊκός πρόταση 22 εκατομμυρίων ευρώ της Ipswich. Αυτό το οποίο αυτό δεν επιβεβαιώνεται, πώς θα λένε, επίσημα από κάποιον, αλλά νομίζω ότι είναι δεδομένο. Τα πράγματα αυτά είναι δεδομένα από τη στιγμή που το έγραψε ο Φρατελάκης. Είναι πολύ έγκυρος. Μάλιστα. Εντυπωσιακό ακούγεται τώρα αυτό το ποσό. Είναι πολύ μεγάλο. Ναι, είναι τεράστιο. Εγώ πιστεύω ότι θα έχω κι άλλη. Ναι. Εγώ πάντως έχω να πω ότι μέχρι και η Άννα Βύση προσπάθησε να ψαρέψει το Φώτη Ιωαννίδη για το τι θα κάνει και δεν τα κατάφερε. Άρα τι θα μπορέσουμε εμείς να κάνουμε? Δεν έχουμε τύχη, λες. Δεν έχουμε τύχη, όχι, όχι. Αν το είδατε το βιντεάκι με την απόλυτη Ελληνίδα Στάρ, τίποτα, δεν κατάφερε τίποτα. Ίδρωσε ο Φώτης όταν το άκουσε τι θα κάνει, αν θα μείνει ή θα φύγει. Είναι μεγάλο καλοκαίρι για τον Ιωαννίδη, λογικό. Εντάξει. Αυτό το επόμενο θα δούμε τώρα. Κώστα, επειδή δεν σε έχουμε ρωτήσει ποτέ, ο ίδιος τι θέλει να κάνει? Έχουμε αντιληφθεί ότι η διάθεση του Παναθηναϊκού είναι να μην πουλήσει, ή τουλάχιστον όχι με αυτά τα χρήματα που ακούγονται. Η διάθεση του ίδιου? Όχι, να μην πουλήσει όπως το είπες, γιατί αυτά τα νούμερα που ακούγονται θα έπρεπε υπό νορμάλες συνθήκες με κορδελίτσα να πουληθεί ένας προσφυγικός Έλληνας σε αυτό το ποσό. Να είμαστε σοβαροί. Απλώς είναι σύνθετο. Τι λες? Και χωρίς κορδέλα. Ναι, και χωρίς κορδέλα. Βέβαια. Η διαφορά είναι πρώτον ότι
Το δικαίωμα του παίκτη δεν είναι 100% στον Παναθηναϊκό. Ακριβώς. Σωστό. Και δεν ξέρουμε πόσο, τι ποσοστό έχει ο Κομπότης. Δηλαδή, φαντάζομαι να τον δώσει ο Παναθηναϊκός 22 εκατομμύρια και να πάνε τα 11 στον Κομπότη. Θα βγάλει 10 χρονιές του Λεβαδιακού με 11 εκατομμύρια. Έχουν στηθεί εκεί τα αρνιά, οι σούβλες στην πλατεία. Ήταν μαγιά γιατί δεν πήρε ούτε ευρώ το Λεβαδιακό. Δηλαδή, με 0 λεπτά έγινε η μεταγραφή. Απλά κράτησε ποσοστό δικαιώματα. Έβλεπε μπροστά. Γι' αυτό τρελαίνονται όλες οι ομάδες με το ποσοστό και πολλές διαπραγματεύσεις κολλάνε εκεί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Αλαπούζος είναι και εξ αρχής είπε δεν τον πουλάει και είναι μουλαρωμένος. Και το τρίτο είναι ο πλευρά του παίχτη. Κάνα το δεν πωλείται βεβαίως. Μην τρελαθούμε. Όλοι οι πολίτες στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, άμα έρθει, ξέρω εγώ, θα μην πω τώρα νούμερο. Κάτι μπορεί να το δέσουμε. Οποιοδήποτε νούμερο τώρα θα είναι τρελό. Ναι, εντάξει, φαντάζομαι μέχρι ένα σημείο θα πάρει και τα όχι. Δεν είναι μόνο και το νούμερο, παιδιά, είναι και η ομάδα. Δηλαδή, στον Ιωαννίδη μπορεί να μην κάνει κλικ Sporting και Ipswich, αλλά άμα εμφανιστεί καμιά ομάδα, δεν λέω ονόματα, η οποία είναι ευκαιρία ζωής, δεν μπορεί, δύσκολα λες όχι. Ναι, αυτό αφορά στον παίχτη. Αφορά τον παίχτη, ακριβώς. Η ομάδα, νομίζω στον Παναθηναϊκό, δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο, αλλά στον παίχτη σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και αυτό είπε και ήθελα να καταλήξω ότι ο Ιωαννίδη δεν τρελαίνει τώρα αυτή τη διάμεση. Τώρα θα υπογράψει μια συμβόλαια άμα μείνει άλλο το εκατομμυρίου στο Παναθηναϊκό. Δεν είναι τύπος ο Ιωαννίδης γενικά με αποφάσεις, πώς το λένε, με την τρέλα. Πάει βήμα-βήμα, το έχει αποδείξει αυτό. Δεν νομίζω πιο πολύ ο Ιωαννίδης μέσα του θέλει να μείνει ένα χρόνο τουλάχιστον ακόμα. Το καταλαβαίνω. Ωραία. Να θυμίσω εγώ πριν κλείσουμε. Πόσα επεισόδια θα Τετάρτη, έχει ακόμη αυτό το σύριαλ. Την Τετάρτη έχουμε κλήρωση για Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, παιδιά, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Όχι, βέβαια. Τα ωραία που έρχονται. Νωρίς να μπαίνουμε σε κλίμα και ρυθμούς. Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Είναι πολύ νωρίς τώρα, επίσημη πρώτη. Και την Πέμπτη έχει ο ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι και η ΑΕΚ θα κοντά. Ελένη, έρχονται. Έχει κλήρωση τώρα. Ξεκινάμε. Περνάει. Τελείωσε. Ό,τι διακοπές κάνανε. Δεν έχει άλλες. Άρα να πούμε καλό χειμώνα, δηλαδή τώρα που τα παιδιά, φαντάσου. Την επίσημη πρώτη, ναι. Καλό χειμώνα, πραγματικά. Δηλαδή 17 Ιουνίου. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η δουλειά τους. Είναι πολύ, πολύ διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες. Δεν καταλαβαίνουν από καλοκαίρι, αλλά και γι' αυτό και τα παιδιά αυτά αμείβονται με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Από ό,τι κοινή θνητή. Αυτά είναι που έχουμε μέχρι τώρα. Για λέγε. Αυτά θα ακούει, λέει ο Χρήστος Σταθόπουλος και θα μας κυνηγάει. Τον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα, Χρήστο. Ο Σταθόπουλος είναι ήρεμος, είναι πάρα πολύ ήρεμος. Κάθεται, δεν τρελαίνεται. Λοκάρει κάνα 2-3-5 στόχους, αλλά περιμένει πάντα τους τρεις. Το συζητάει βασικούς. Με φορτούνη, χαλαρά, χωρίς βιασύνη. Κάπως έτσι νομίζω πάει το πράγμα. Γεια σου, Χρήσταρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, καλά. Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι. Καλά και εγώ, καλά. Λοιπόν, τι. Εσύ πες μας, ξέρω εγώ, έχει τίποτα. Αυτό το χαλαρό, τι να σας πω, τι έχει. Χαλαρό, δεν με λέτε, χαλαρό θα είμαι, λοιπόν, εντάξει. Όπως φαίνεται θα τελειώνει, παίρνει σειρά ο Κώστας Φορτούνης. Και επειδή το λέμε και το ξαναλέμε εδώ και 15 μέρες, όλα δείχνουν ότι μέσα στην εβδομάδα, αύριο μεθαύριο, ότι κοντός ψαλμός αλληλούια, ότι θα τελειώνει γρήγορα αυτή η υπόθεση. Εγώ νομίζω ότι αυτή η ιστορία από τη στιγμή που τη συζητάμε είναι σαν να κλέβουμε εκκλησία. Τελειωμένη ιστορία. Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Έχει και εκείνος βέβαια τις προτάσεις του, αλλά θα μιλήσει με τον Ολυμπιακό. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα μιλήσουν, θα έχουν κάτι δει αν θα τον κρατήσει στην ομάδα και όπως το πες, ναι, κάπως έτσι θα πάει. Για το Μασούρα δεν ακούω τι κινείται και αν κινείται κάτι. Θα σου έλεγα, είχα σκοπό να σου πω για Μασούρα και να σου πω για να διαβάσει τη σκέψη μου. Κοίταξε, μπορώ να σου πω ότι έτσι κοιτάει λίγο προς Μπόχουμη η υπόθεση, ότι είναι κάπως πιο κοντά στη Γερμανία ο Γιώργος Μασούρας. Έτσι τρέχει το ρεπορτάζ, γίνονται επαφές, γίνονται συζητήσεις. Όχι μόνο δεν έχει κάτσει αυτό το θέμα, αλλά υπάρχει, είναι υπαρκτό και είναι και σε. Θα έλεγα είναι και σε καλό δρόμο προς την Μπόχουμ, δηλαδή θα δίνει ένα 60-40 αυτή τη στιγμή προς Μπόχουμ. Δηλαδή, για άλλη ελληνική ομάδα δεν τον βλέπεις το Μασούρα.
Για άλλη ελληνική ομάδα τον βλέπεις αν δεν συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Θες να μου πεις κάτι για την ΑΕΚ, ας πούμε τώρα. Θες να μου πεις κάτι. Κοίτα, Μασούρας για μένα είναι παιχτάρα, το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Εγώ θεωρώ ότι ο καλός Μασούρας μπορεί να ενδιαφέρει και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, σωστά. Σωστά. Εντάξει, πολλά ακούγονται στην Γιάννη για τη δημοσιογραφία. Τι θέλει ο άνθρωπος. Τι θέλει το παιδί. Πολλά αυτά. Καταλαβαίνω. Δεν θέλει να πάει σε ελληνική. Ναι, 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 καταλαβαίνω και πολλά λες και πολλά ακούγονται και πολλά έρχονται σαν δημοσιογραφία γραφεία και για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι αν δεν είναι Ολυμπιακός, προτεραιότητά του είναι το εξωτερικό. Το εξωτερικό. Και η Μπόχουμ συγκεκριμένα, γιατί υπάρχει κάτι συγκεκριμένο με την Μπόχουμ που τρέχει εδώ και λίγο καιρό. Τώρα δει να σου πω, αν κάνει ο Μάριος Ηλιόπουλος ή ο Γιάννης Αλαφούζος αυτή την αντεπίθεση, τον αυτό το ξαφνικό, το χτύπημα της κόμπρας από εκεί που δεν το περιμένει κανένας, δεν ξέρουμε και ποτέ τι γίνεται. Αλλά θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή πιο πολύ είναι για την Μπόχουμ. Πάντα κρατάμε σε αυτά μια πισινή, όλοι τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει και τα ζούμε και κάθε καλοκαίρι. Χρήστο, Πέτκοβιτς για Ολυμπιακό το βλέπεις? Πώς? Πέτκοβιτς για Ολυμπιακό. Πέτκοβιτς. Ναι. Παιδιά, δηλαδή τώρα όποιος ακούγεται για την ΑΕΚ για τον Παναθηναϊκό θα τον λέμε για τον Ολυμπιακό και αντίστροφα. Μισό. όχι, δεν έβαλα Παναθηναϊκό. ΑΕΚ και Ολυμπιακό βάζω. Του πάω και ήταν ναι, πριν. Έβαλα εγώ τον Παναθηναϊκό επειδή στο ευρύτερο πλαίσιο ότι γίνονται διάφορα σενάρια και γράφονται και ακούγονται πολλά. Το εννιάρι πάντως που ακούστηκε είναι ο Μουνιέ της Μπρέστ. Στην Μουνιέ προκύπτει προς το παρόν, που μένει ελεύθερος από την Μπρέστ, η οποία Μπρέστ είχε στο Champions League. Εντάξει, είχε μια γεμάτη χρονιά, βεβαίως μένει ελεύθερος. Είναι ενήμερος ο Μεντιλίμπαρ. Στη Μουνιέ και περιμένουμε τον Φίλτα το LKB να γυρίσει από τις διακοπές του, γιατί έχει ζητήσει το χρόνο του να ξεκουραστεί, να σκεφτεί, να τα βάλει κάτω. Αυτός να πρέπει να βάζει γκολ και στις διακοπές αυτή τη στιγμή, έτσι. Μπορεί. Ναι, και στο Παναγόλι. Και στην παραλία να βάζει γκολ. Λομπερί έχει ζητήσει το χρόνο του ο Μαροκινός να σκεφτεί, να ξεκουραστεί. Είναι στα 30 του, θέλει να ζυγίσει όλες τις παραμέτρους, ένα καλό συμβόλαιο, ένα καλό πρωτάθλημα που νιώθει καλά, που του αρέσει και να τα βάλει όλα αυτά στο μίξερ και στη ζυγαριά και να βγάλει το αποτέλεσμα. Η πρόταση του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ καλή όπως έχουμε ξαναπεί και τον αναμένουμε. Αλλά προς το παρόν το όνομα που παίζει για Center 4, το ένα τουλάχιστον, γιατί θα πάει και για δεύτερο, έτσι. Yeah. Αλλά το ένα τουλάχιστον είναι αυτό του Steve Mounier. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ο Χορδάν, υπάρχει. Ναι, και εντάξει, κοιτάς και είναι και ο ελληνικός και το ελληνικό στοιχείο στη μέση. Μιλάμε μόνο για τους ξένους, είναι και οι Έλληνες. Υπάρχει πιθανότητα να μείνει ο Αλεξανδρόπουλος να του δοθεί άλλη μια ευκαιρία. Υπάρχει στα υπόψη και σε ένα επίπεδο παρατήρησης και στα υπόψη και ο Τζόλης και ο Γιαννούλης, γιατί για τα αριστερά θα πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός που είναι μόνος του Ορτέγκα προς το παρόν. Θέλω να πω, εντάξει, υπάρχουν πράγματα, όχι κάτι συγκεκριμένο, αλλά μαθαίνουμε, έχουμε και χρόνο να τα δούμε. Ωραία. Και έχουμε και χρόνο, ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Τα φιλιά μου. Γεια σας. Λοιπόν, θυμίζω ότι η εκπομπή μας είναι χορηγία του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα να ακούσουμε το ενημερωτικό ένθετο για το Euro 2024 από τον Δημήτρη Δανακτσή. Αμέσως μετά διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πάρα πολύ λίγο θα το ακούσουμε το ενημερωτικό. Εδώ μου κάνει νόημα ο Χρήστος. Άκουσες τι είπε, έτσι. Τι απ' όλα. Ο άλλος ο Χρήστος, ο δικός μας του site. Και Γιαννούλη για Ολυμπιακό, δηλαδή δεν μας έφταναν οι τρεις ομάδες, βάλουμε και την τέταρτη. Βάλ τους όλους μέσα. Να είσαι Γιαννούλης, να τρίβεις τα χέρια σου. Λοιπόν, τρίβεις τα χέρια. Ελάτε, παιδιά, θα τους λέει. Ελάτε, Γιαννούλη, έχω. Πάρτε. Λοιπόν, πάμε και στο Euro για να μάθουμε όλα τα τελευταία νέα. Καλημέρα, κύριε Δανακτσή. Καλημέρα. Είναι τα νέα του Euro 2024 από την Στοίχημαν, τον επίσημο χορηγό της διοργάνωσης στον Λίμπερο 107,4. Η δυνατή κεφαλιά του Μπέλιχαμ στο 13 έμελε να κρίνει τη βραδινή αναμέτρηση της Κυριακής ανάμεσα στη Σερβία και την Αγγλία, με τα τρία λιοντάρια να κερδίζουν το μάτς με 1-0. Για τον ίδιο όμιλο, οι σώπαλες αναδείχθηκαν με 1-1 η Σλοβενία με την Δανία, ενώ νωρίτερα η Ολλανδία για το τέταρτο γκρουπ επιβλήθηκε της Πολωνίας με 2-1. Η συνέχεια στην διοργάνωση δίνεται σήμερα με άλλες τρεις αναμετρήσεις που περιλαμβάνουν ως επιτοπλίστων φαβορί. Το πιο αμφίροπο παιχνίδι διεξάγεται νωρίς ανάμεσα στην Ρουμανία με την Ουκρανία, όπου οι δύο ομάδες ψάχνουν το θετικό αποτέλεσμα για να βρεθούν κοντά στην πρώτη διάδα του ομίλου, στον οποίο
δείχνει να ξεχωρίζει το Βέλγιο. Η ομάδα του Ντομένικο Τοντέσκο έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Euro, αφού αντιμετωπίζει στις 7 την Σλοβακία και οι βλέψεις του για ένα ακόμη τουρνουά είναι υψηλές. Ελκυστικό το βραδινό παιχνίδι στο Ντίσεντορφ, όπου ένα από τα μεγάλα φαβορή, η Γαλλία, αντιμετωπίζει την επικίνδυνη Αυστρία. Την αποφυγή ενός στραβοπατήματος τόσο νωρίς θα ψάξει η ομάδα του Ντεσάμπ, που με την ποιότητα του ρόστερ της και με μπροστάρι τον Επαπέ θέλει με το καλημέρα να δείξει ποιος είναι το αφεντικό στον τέταρτο όμιλο. Ήταν τα νέα του Euro 2024 από την Στίχημαν, τον επίσημο χορηγό της διοργάνωσης, στον Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαι, θα επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4, SDNA σε θέση Λίμπερο, Ελένη Μπούντου, Βασίλης Βέργης στα μικρόφωνα, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Χορηγός εκπομπής μας, κυρία Μπούντου, να το ξαναπώ για μία ακόμα φορά τον κόσμο, τους ακροατές και τα μάτια σας. Λοιπόν, FM κενό, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας στο 54222 και μέσω Instagram και Facebook. Φυσικά και είναι νήμωρος ο Λουτσέσκου, να πούμε εδώ στον φίλο τον Νίκο και για την κατάσταση με το Μίθε και τον Κιτζιόρο προφανώς, και είναι και σε επικοινωνία. Δηλαδή είναι δυνατόν να γίνονται κινήσεις από τη διοίκηση του πρωταλτή ΠΑΟ και να είναι ανενημέρωτος ο προπονητής του πρωταλτή ΠΑΟ? Ναι, και ο ίδιος έχει εισηγηθεί την παραμονή τους, έτσι, πριν φύγει για τη Ρουμανία. Τους ήθελε. Και αν στραβώσει πρώτος θα το μάθει αυτός, δεν το μάθουμε εμείς πρώτοι. Και τους τρεις μαζί με τον Σβάμπ προφανώς. Και είναι στις επικοινωνία με τους παίκτες, το ξέρει πολύ καλά το πράγμα ο Λουτσέσκου από την πρώτη στιγμή. Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται στο Euro, πώς ξεκίνησε και ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις που αποκόμισε ο Αλέξης Σπυρόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα, Αλέξη. Καλή σας εβδομάδα, καλώς τους, καλημέρα. Είναι πολύ πρώιμες μέρες ακόμη, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε εικόνα από μόλις 7 αγώνες από τους 36, για να μείνω μόνο στους 36 που θα γίνουν στη φάση των ομίλων. Θα έλεγα πως ένα είναι ότι δεν έχει υπάρξει ένα αποτέλεσμα κόντρα στα προγνωστικά. Λίγος πολύ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εύκολα δύσκολα, αυτό που περιμέναμε και αυτό που, αν θέλετε, περίμενε και ο στοιχηματικός κόσμος γενικώς, η λογική έχει επικρατήσει στα αποτελέσματα. Τη τσίγκλισε λίγο τη λογική η Αλβανία, αλλά η Ιταλία αποκάτεσε την τάξη. Δεν ξέρω ποιο. Α, πήγε να την τσίγκλισει, θύμισε μου τον αντίπαλο της Ολλανδίας, κόλλησα. Η Πολωνία. Η Πολωνία, πάλι η Ολλανδία. Ναι, Βασίλη, μίλησε για τις δύο ανατροπές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στην διοργάνωση, στα 7 παιχνίδια που προηγήθηκε μια ομάδα και τελικά ηγήθηκε. Μια, ας πούμε, αλλά όχι ιδιαίτερα, έκπληξη θα μπορούσε να είναι η ισοπαλία της Δανίας με την Σλοβενία. Θα λέγαμε ότι πολύ δεν είναι γιατί αυτές... Ήταν πολύ καλή σε αυτό το μάτς, νομίζω. Ούτως ή άλλως αυτές οι ομάδες είχαν παίξει μεταξύ τους και στον προκριματικό όμιλο που πέρασαν και οι δύο για την τελική φάση, και τα παιχνίδια έτσι ήταν, όπως και το παιχνίδι χθες, δηλαδή 1-1 στη Λιουμπιάνα, 2-1 νίκησε το δικό τους παιχνίδι στην Κοπενχάγη η Δανία, δηλαδή κλειστά παιχνίδια, κοντά οι ομάδες η μία στην άλλη. Η Δανία ήταν καλή στην αρχή, αλλά μετά λίγο εξαπνίστηκε και εκεί επάνω βρέθηκε να ανεβαίνει η Σλοβενία και έδειξε, και η Σλοβενία έχει το εξής, έχει συνοχή ομάδας που είναι συλλόγου, δηλαδή σαν να είναι 11 μήνες το χρόνο κάθε μέρα μαζί, που δεν είναι εύκολο να το παρατηρήσει κανείς σε εθνική ομάδα. Είναι γρήγορη ομάδα, αυτά είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά, η συνοχή και η ταχύτητα, και θα έλεγα πως έβγαλε και μια προσωπικότητα όταν είδα εγώ στο 1-1 να τρέχουν να πάρουν την μπάλα για να βάλουν και το δεύτερο γκολ μετά. Δεν τους αρκούσε να πάρουν την ισοπαλία. Σημαίνει ότι είναι και αρκετά δυνατή σαν προσωπικότητες. Τώρα, από τις μεγάλες ομάδες, γιατί αυτές είναι συνήθως που μας απασχολούν. Θέλω να σε ρωτήσω πώς τους είδες και αν πιστεύεις ότι σε αυτή την εθνική Αγγλία δεν χωρούσε ο Τζακ Γκρίλης. Ναι. Σε αυτή την εθνική Αγγλία, όπως την είδαμε χθες, χωράνε πολύ βασικά. νομίζω ήταν One Bellingham Show, ας πούμε, και από εκεί και πέρα μια μετριότητα απλωμένη στα μήκη και στα πλάτη του αγωνιστικού χώρου. Όχι κάτι ιδιαίτερο, όχι κάποια ιδιαίτερη έμπνευση. Ο Bellingham που στην ηλικία του
ποδοσφαιριστή που είναι γεννημένο το 2003, βλέπουμε μια εξέλιξη επάνω του ότι σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται και σκληρός, που γίνεται κακό παιδί. Αλέξη, κατά τη γνώμη μου είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ο πληρέστερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Και θα πει κάποιος, μα ο Εμπαπέ, εγώ λέω ότι αυτό που βλέπω από τον Τζουντ Μπέλιγχαμ μου δείχνει ότι στα 25 του θα σηκώνει τη τρίχα μας κάγκελο. Με αυτή την παιχτάρα. Ναι. Και εκεί που παίζει, έτσι. Έχει ξεφύγει από το στάδιο του Golden Boy. Έχει γίνει ένας σκληρός μαχητής. Μαλώνει, κάνει, δείχνει. Είναι δηλαδή όπως πρέπει να είναι ένας ποδοσφαιριστής που υποστηρίζει τον ρόλο του δεκαριού της Εθνικής Αγγλίας, ας πούμε, να το πω έτσι. Και μ' άρεσε που τον είδαμε το 10. Μου άρεσε που τον είδαμε το 10. Ναι, ναι, αυτό το 5 ναι, δεν τον μπορώ δηλαδή στην πλάτη του Μπέλιγχαμ. Πάντως, επειδή ήταν πολύ μέτρια η Αγγλία, γι' αυτό και δέχεται μεγάλη κριτική η Σερβία. Ότι μπορούσε το κάτι καλύτερο. Η Σερβία στην αρχή ήταν λίγο φοβισμένη, αλλά μετά, όταν ειδικά δεύτερο ημίχρονο βγήκε με μια άλλη νοοτροπία, κατάλαβε τι, με ποιον είχε να κάνει, ότι δεν ήταν κάτι φοβερό. Και προσπάθησε, η Σερβία έχει ψεύτικους ποδοσφαιριστές στη front line. Δηλαδή ο Μίτροβιτς, Γιόβιτς, Βλάχοβιτς, Τάντιτς, όλοι μαζί ένα καλό δεν κάνουν. Αυτό είναι κάτι την αντίληψή μου. Με την καλή κουβέντα στο στόμα είσαι σήμερα. Ζήτημα. Θα πρέπει να πούμε, αφού θες και καλή κουβέντα, μια καλή κουβέντα για τον Ζίβκοβιτς και μια ακόμα καλύτερη κουβέντα για τον Μλαντένοβιτς, που ήρθε από τον πάγκο σε μια δύσκολη στιγμή στο 42 στη θέση του Κώστιτς και πήγε πάρα πολύ καλά ο ακραίος μπακ του Παναθηναϊκού. Ο Ζίβκοβιτς είναι γνωστό ότι στην εθνική Σερβία δεν είναι κάτι καινούριο. Παίζει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που παίζει στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ η δουλειά του είναι 70% επίθεση και 30% άμυνα, ενώ στην εθνική Σερβία, ιδίως σε τέτοια παιχνίδια όπως το χθεσινό με την Αγγλία ή ξέρω εγώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ με τη Βραζιλία, η δουλειά του είναι 70% άμυνα και 30% επίθεση, είναι διαφορετικός ο ρόλος. Η center back ήταν καλή, η ακραή ήταν καλή, η κεντρική half μπορώ να πω ότι κάνουν καλή δουλειά, αλλά στην επίθεση νομίζω ότι έχουν ποδοσφαιριστές που δύσκολα θα την πάνε τη Σερβία κάπου πιο μακριά, ενδεχομένως από τους 16. Και εδώ σφίγγει τη γροθιά του ο φίλος του ΠΑΟΚ που ακούει ότι δεν βλέπει να βγαίνει μακριά η Σερβία για να έρθει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η Ελένη είναι με κάθε αντίπαλο της Σερβίας. Ναι, δεδομένο. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν έχω κάτι με τους Σέρβους, ακριβώς. Ο Άντρια, αλλά άμα σε ακούσει ο Άντρια τώρα όμως θα στεναχωρηθεί με αυτά που λες. Αλήθεια. Ναι. Αλλά πιστεύω και εγώ και ο Λουτσέσκου και όλος ο ΠΑΟΚ το ίδιο θέλουμε. Έτσι, να μην το στεναχωρήσουμε τον Άντρια, αλλά. Να μην το στεναχωρήσουμε, αλλά γύρνα πίσω. Αλέξη, σήμερα περιμένουμε να δούμε την Γαλλία. Να δούμε την Γαλλία, να εκτιμήσουμε κατά πόσο όσοι τη θεωρούν πρώτο φαβορί το πράττουν δικαιολογημένα. Στο παιχνίδι με την Αυστρία, θυμίζω στις 10 το βράδυ, προηγούνται το Ρουμανία-Ουκρανία στις 4 και το Βέλγιο-Σλοβακία στις 7. Ναι, η Γαλλία είναι σπάνια περίπτωση σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να έχεις μια τόσο φαβορή ομάδα. Συνήθως το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι πολύ ανοιχτό σε οποιαδήποτε έκβαση. Εδώ με την ύπαρξη της Γαλλίας ξεκινάς και λες ότι υπάρχει μια ομάδα που είναι μια κατηγορία από μόνη της και μετά θα δούμε για τις υπόλοιπες. Πράγματι έχει μια υπεροχή σε κάθε τομέα του παιχνιδιού, μπορεί να παίξει τα πάντα, έχει ποδοσφαιριστές σε όλες τις θέσεις για να υποστηρίξει τα πάντα. Θεωρώ ότι θα πάει σε μια μάλλον συντηρητική, σε ένα mood συντήρησης στη φάση των ομίλων, και από εκεί και μετά θα το πάρει πάνω του Εμπαπέ και θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Γενικώς είναι ένα τουρνά που πάει με ένα μέσο όρο περίπου στα 3 γκολ ένα παιχνίδι. Ξεκίνησε καλά από αυτήν την άποψη, ναι, το χάλασε λίγο η Αγγλία χθες. Έχεις δίκιο, και επίσης θα έλεγα ότι αν υπάρχουν ακόμα νοσταλγοί του ποδοσφαίρου προ-VAR, για να πω και αυτό, γιατί στην Αγγλία είδαμε ότι έγινε ψηφοφορία, μήπως και τυχόν αποσύρουν από την Premier League το VAR, δηλαδή οι άνθρωποι το έχουν χάσει τελείως, ας πούμε. Ευτυχώς δεν πέρασε αυτό. Μέχρι στιγμής, μόνο σε 2-3 μέρες, πόσες μέρες είχε αρχίσει η διοργάνωση, τα είχαμε δει υπέρ της Γερμανίας ένα πέναλτι έξω από την περιοχή. Θυμάστε που έδωσε πέναλτι διαιτητής και από το VAR καταλάβανε ότι είναι φάουλ. Δεν θα είχε δοθεί υπέρ της Γερμανίας μια φάση που ήταν αποβολή και πέναλτι, δόθηκε από το VAR. Μόνο γι' αυτό δηλαδή. Αλέξη, δεν μπορούμε να μπούμε καν σε συζήτηση χρησιμότητας ή όχι του VAR, είναι αστείο.
Είναι αστείο, δηλαδή. Θα είχε ακυρωθεί. Θα είχε ακυρωθεί το πρώτο γκολ της Ελβετίας με την Ουγγαρία για offside, ενώ ήταν ένα πεντακάθαρο γκολ. Θα είχε μετρήσει το πέναλτι του Κροατίας με την Ισπανία, που τελικά αποδείχθηκε ότι είχε μπει μέσα ο Πέρισιτς και καλώς δεν μέτρησε το γκολ εκεί στο Ισπανία-Κροατία. Η Κροατία είναι μια απογοήτευση της πρώτης μέρας, έτσι. Ποδοσφαιρικά όχι, εκτελεστικά θα έλεγα. Δηλαδή, όταν κάνεις 7 φάσεις στην Ισπανία για γκολ, γιατί ήταν φάσεις για γκολ αυτές, δεν ήταν. Είναι ότι δεν τα έβαλε, όχι ότι δεν έπαιξε. Εδώ δεν έβαλε ακόμα και το πέναλτι. Θα μου πεις, εγώ λέω με βάση το αποτέλεσμα απογοήτευση. Ναι, αλλά ποδοσφαιρικά έπαιξε. Απλώς δεν τα έβαλε. Ενώ η Ισπανία παίζοντας τα έβαλε. Έτσι κι αλλιώς αυτή είναι σκυλιά του πολέμου και μέχρι το τέλος δεν μπορείς ποτέ να τους αγνοήσεις. Εντάξει, όσο και να είναι τώρα, δεν είναι χαζός ο Αντσελότη που τον Μόντρις τον έχει εκεί για 20-30 λεπτά. Τώρα δεν μπορείς να κουμπίσεις 65-70 λεπτά στο κάθε παιχνίδι στον Μόντρις, είναι λίγο τραβηγμένο αυτό. Αλλά σίγουρα εγώ θεωρώ ότι ανεξάρτητα από το 3-0 θα συνεχίσουν στους 16, μάλλον ότι έχουν και τους Ιταλούς στον Όμιλο, ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Για την Αλβανία να πούμε ότι εντάξει έκανε την προσπάθειά της όπως την έκανε και η Πολωνία με την Ολλανδία, αλλά η άλλη ομάδα, η ομάδα που νίκησε σε αυτά τα δύο παιχνίδια ήταν καλύτερη και δικαιολογείται η ανατροπή στο σκορ. Η Ιταλία μου άρεσε πάρα πολύ, όχι το ταλέντο της που είναι μέτριο, μου άρεσε ότι είναι μια ομάδα που μισή ανάσα δεν θα σε αφήσει ποτέ να πάρεις, ούτε μισή, όχι και ξέρει πώς να σβήνει τα παιχνίδια η Ιταλία, έτσι. Ξέρει πώς να το πηγαίνει μέχρι τέλος όπως τη βολεύει. Και όπως πάντα έχει την ωραιότερη εμφάνιση. Καλά τώρα. Δεν υπάρχει αυτή η τύπη. Είναι από άλλο πλανήτη. Διδάσκουν στήμα. Διδάσκουν μόδα. Ακριβώς. Και για να κλείσω με την πρεμιέρα, εγώ είχα γράψει στο site μας την Παρασκευή που άρχιζε η διοργάνωση και αναρτήθηκε το μεσημέρι ότι περιμένω το γερμανικό comeback. Δεν κατάλαβα να το περιμένουν πολύ. Κατάλαβα ότι αρκετοί εξεπλάγησαν. Πράγμα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, διότι η Γερμανία έχει ένα δίδυμο στους center back, ίσως το καλύτερο της διοργάνωσης, όταν μπήκε ο Slotterbeck που δεν έπαιξε της Borussia Dortmund. Έχει έναν ενορχιστρωτή στον Toni Kroos που είναι μοναδικό. Δηλαδή ο τύπος έκανε 102 πάσες και οι 101 ήταν σωστές. Παίρνοντας πάντα την πρώτη μπάλα και ξέροντας πού να την πάει και τι να την κάνει. Και έχει τουλάχιστον 4 ζυζάνια που κινούνται ανάμεσα στις γραμμές. Τον Μουσιάλα που είναι ο Μπέλιγκαμ της Γερμανίας. Τον Βίρτς, τον Γκιουντογκάν και τον Χάβερτς, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους μαρκάρεις και να τους αντιμετωπίσεις. Αλλά ακόμα και όταν αποφασίσουν να παίξουν με 9-9 κανονικό σεντερφόρ, βάζουν μέσα τον Φουλκρούγκ, που δεν είναι και πολύ σεξι, δεν είναι πολύ τουριστικός να τον παρουσιάσεις, αξιοθέατος, αλλά μία ευκαιρία θα βρει, ένα γκολ θα κάνει. Στην πρεμιέρα δύο ευκαιρίες βρήκε, έκανε 2 γκολ, το δεύτερο δεν μέτρησε για ένα παπούτσι offside. Λοιπόν, άρα γιατί να μην τους περιμένεις. Έχει δίκιο, Αλέξη, δεν ξέρω γιατί όλοι την αφήσαμε τη Γερμανία και δεν τη συζητάμε καθόλου. Απόλυτα θα έχουμε πολλές μέρες και πολλές ευκαιρίες ακόμα να συζητήσουμε πολύ περισσότερα με τον Αλέξη Σπυρόπουλο για το Euro. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Καλημέρα, Αλέξη. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, και πάμε τρέχοντας τώρα στον Ντόλι Κοτζιά. Εγώ θα τον καλημερίσω και θα κάνω εντελώς το αντίθετο από όσα έπραξε χθες ο Βασίλης Παπαθεοδόρου. Θα πάμε κατευθείαν σε μεταγραφές. Γεια σου, Τολάρε. Καλημέρα, Τόλι. Καλημέρα, τι κάνετε. Γελάει όλη η Ευρώπη με τα καμώματα του Χεζόνια και του μάνατζερ του. Πραγματικά γελάει όλη η Ευρώπη. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένας που να ποντάρει. Η Μάρκα γράφει τώρα ότι η Μπαρτσελόνα θα τον πάει στα δικαστήρια, ότι μάλλον θα μείνει στη Ρεάλ, ότι ο Παναθηναϊκός θα πέσει για την προσφορά. Ότι παίζει και το NBA, πραγματικά είναι. Τα βλέπει μέρα και γελά. Όλα αυτά. Ωραίος ο μάνατζερ. Βασίλη, αν δεν γινόντουσαν αυτά, πώς θα γράφαμε και θα λέγαμε. Ξέρω κομμάτω ότι πήγε εδώ, πήγε εκεί. Πρέπει να έχει και ένα story. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εγώ έχω κάτι καλύτερο. Ναι, αλλά τόσο περίπλοκο story, ρε Σιτόλ, κάπου όπα. Ναι, ρε, ο Χεζόνια έτσι είναι. Ο Χεζόνια λατρεύει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, παίζει στην Ρεάλ, μιλάει με την Μπαρτσελόνα και σκέφτεται το NBA. Δηλαδή, αυτά είναι πραγματικά. Αυτό δεν είναι καρδιά, είναι αγκινάρα, Βασίλη. Δεν είναι. Είναι για γέλια όλα αυτά. Αλλά εγώ θέλω να το πω αλλού τον Ντόλι. Λοιπόν, εγώ θα σου λέω και εσύ θα μου απαντάς. Πού κάνω λάθος και πού όχι. Ο Παναθηναϊκός πάει για 2 με 3 μεταγραφές. Έναν άσο, ένα πεντάρι και ενδεχομένως ένα τριάρο τεσάρι. Ναι ή όχι. Ναι.
Μ' άρεσε. Ο Ρορέτζο Μπράουν είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τα γκάρτ. Δεν λέω ότι είναι ο μοναδικός, αλλά είναι ο πρώτος στόχος. Ναι. Εμπλέκεται όχι στο Ρορέτζο Μπράουν όμως και ο Ολυμπία. Δεν άκουσα. Όχι ο μοναδικός. Είπα ο πρώτος. Mm. Ναι, ναι. Εμπλέκεται όμως και ο Ολυμπιακός εκεί, που πολύ θα τον ήθελε. Ναι, και τον θέλει. Όχι πολύ θα τον ήθελε, τον θέλει. Και τον θέλει. Στο θέμα του πενταριού υπάρχουν κάποιοι εντός Παναθηναϊκού, αλλά είναι λίγοι αυτοί που θέλουν τον Παπαγιάννη. Εντάξει, το θέμα είναι ότι θέλει ο προπονητής. Σωστό. Το θέμα του πενταριού μπορεί να πάει και πίσω αρκετά και μπορεί να πάει και καλοκαίρι και μπορεί να πάει και από τους κομμένους του NBA. Η εκτίμηση τώρα, γιατί πολλές φορές έρχονται τούμπα τα φυλά, είναι ότι πάει ο Παναθηναϊκός να κλείσει πρώτα τον Κοντό, δηλαδή τον παίκτη που ρυθμίζει το παιχνίδι, και από εκεί και πέρα ο Ψηλός είναι μια εύκολη υπόθεση. Πολύ εύκολη. Πολύ εύκολη. Πολύ εύκολη. Πάμε στο... Άμα ξέρεις τον Λεσόρ, ο οποίος σου λέει στα 38 λεπτά, άσε με ρε κότς λίγο να παίξω. Άσε με ρε κότς λίγο. Τον βγάζει 2 λεπτά για να πάρει ανάση και του λέει σε παρακαλώ. Άσε με λίγο, δεν ακόμα δεν μπήκαμε. Λοιπόν, προχωράω. Για φέτος Μίσιτς λογικά δεν υπάρχει. Πάμε για την επόμενη σεζόν, αν θα υπάρξει. Έτσι φαίνεται, αλλά ξέρεις, πάντα εγώ κρατάω μια πισινή. Καλά κάνεις. Ναι. Πάντα κρατάω Βεζέγκοφ, μια πισινή. Τον θέλει ο Παναθηναϊκός, τον θέλει και ο Ολυμπιακός. Εάν επιστρέψει στην Ελλάδα, έχω την αίσθηση ότι είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να παραμείνει στο NBA. Οπότε τα ξέρεις καλύτερα από μένα, Βασίλη. Όχι ρε, εγώ λέω να μου τα πεις εσύ για σεζόνια τα πάμε. Δεν βγάζεις άκρη. Άστο δηλαδή. Επιβεβαιώνω, απλά θέλω να πω στο Βεζέγκο ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ευρώπη, γιατί ο φίλος μου Σον Κάνιχα από το Σακραμέντο είπε ότι προτίθεται να μείνει στο NBA. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει στο μυαλό του να μείνει στο NBA, αλλά είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη. Και το δεύτερο είναι ότι δύο καλές ομάδες, πολύ καλές ομάδες στο NBA, έχουν κυκλώσει το όνομά του. Είναι μια έκπληξη. Ναι, ναι, και είναι μια έκπληξη που την έννοια πια. Ο Βεζέγκοφ είναι άξιος και πανάξιος, δεν το συζητάμε. Απλά δεν έκανε την καλή διάρκεια τη χρονιά, είχε γίνει τραυματισμό, οπότε δεν φάνηκε πολύ στις ομάδες του NBA. Απλά είναι ένα σε εισαγωγικά, όσο και μην παρεξηγηθούμε, είναι ένα είδος παίκτη, είδος, που το ψάχνουν οι ομάδες του NBA. Δηλαδή ένα παιδί που στο κάνει γκολ από τα 8 μέτρα. Εγώ αν έβαζα ένα ευρώ στοίχημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή θα το έβαζα στο να παραμείνει ο Βεζέγκοφ στο NBA, όχι στους Kings, σε άλλη ομάδα. Ναι, εντάξει, και, πει και λιγότερο να επιστρέψει στην Ελλάδα. Από τότε που ήμασταν στην Αμερική, είτε στο Σακραμέντο που τον είδα, είτε στη Νέα Υόρκη που τον είδα, ότι με τον προπονητή δεν τα κνότα του δεν ταιριάζουν. Σωστά. Κλείνοντας αυτό το κύκλο εργασιών, καλά για το Χεζόνια δεν σε ρωτάω, δεν ρωτάει κανένας για το Χεζόνια, είναι μια κατηγορία μόνος του, τα είπαμε. Ο Χεζόνια που μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές. Ο Χεζόνια το είχα πει και τις προάλλες και το λέω και τώρα, χθεσινό βραδινό δηλαδή, που μπορείς, δεν υπάρχει στο κάδρο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Και γενικά δεν ξέρεις σε ποιο κάδρο υπάρχει ο Χεζόνια αυτή τη στιγμή. Ναι, ο Ισπανός χθες έγραψε ότι είναι προς τη Ρεάλ, να μείνει προς τη Ρεάλ. Σε μια ώρα θα έχω νεότερα, αλλά σε μια ώρα δεν θα έχουμε εκπομπή. Ωραία, θα το γράψεις. Άρα στο DNA, μείνετε συντονισμένοι. Είμαι σίγουρος. Και κλείνω με ένα παιδί το οποίο, εάν αποφασίσει να φύγει από τη Μακάμπη, δεν θα αφήσει κανέναν, ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε κανέναν αδιάφορο. Μιλάω για τον Γκόλσον, έναν εξαιρετικό παίχτη. Η Μακάμπη, η οποία τόλει, χάνει τον. Θα φύγει ο Μπράουν. Θα φύγει ο Μπόλτουιν, που είναι να πάει στη Φενέρ. Έχει φύγει ήδη ο Νίμπο, που έχει υπογράψει την Αρμάνη, και είναι πολύ πιθανό να φύγει και ο Κόλσον, τον οποίο τον θέλει η Φενέρ, και ας το λέω εγώ, μην τον θέλουν και ελληνικές ομάδες. Ας παίξει πολύ καλός, ένα παιδί το οποίο κολλάει και στο 3 και στο 4. Βέβαια. Δεν μπορεί να αφήσει κανένα διάφορο. Έχω ξαναπεί το Φλεβάρι όταν φοράγαμε 3 που φάνηκε όχι τώρα με το κοντομάνικο, ότι η αγορά είναι πάρα πολύ στενή, πάρα πολύ στενή, όχι ότι δεν θα βρουν οι ομάδες παίχτες, απλά δεν είναι οι επιλογές πολλές, οι επιλογές εγγύησης. Δηλαδή ο Λορέντζο Μπράουν είναι επιλογή εγγύησης. Ο Ναν δεν είναι επιλογή εγγύησης. Ο Ναν που ήρθε τον Οκτώβρη, δεν ήξερες να περιμένεις, γιατί μου λένε όλοι ότι ναι, τον περιμέναμε. Πού τον περιμένατε, παιδιά? Πού τον περιμένατε? Ήρθε από άλλο άθλημα σε άλλο άθλημα. Πώς το περιμένατε? Παιχταράς το ξέραμε, αλλά άλλο παιχταράς στην Αμερική,
αλλά πετάς. Δεν μιλάμε για το Μίσιτς. Ο Μίσιτς και πάμε στον Ολυμπιακό. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ναι. Εκεί έχουμε το Λορέντζο Μπράουν. Βασικά τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει την ενίσχυση στα γκάρτ. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα όνομα που είναι πολύ πιθανό να τον αποκτήσει ο Ντόρσεϊ. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα κάνει με τον Λορέντζο Μπράουν ή οποιοδήποτε άλλον. Θα μου πεις εσύ. Ναι, οποιοδήποτε άλλο είναι ο δύσκολο. Οποιοδήποτε άλλο που λες είναι ο δύσκολο. Γιατί δεν κυκλοφορούν πολύ τέτοιο επίπεδο στην Ευρώπη. Δεν έχει τέτοιο παίχτη. Με τον Λορέντζο Μπράουν, αυτή τη στιγμή που συζητάμε και μιλάμε για ένα παιδί που έχει και δύσκολο περίεργο μάνατζερ, εσύ που ξέρεις να βρίσκεται η υπόθεση. Πέρα ότι είναι πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού, είναι στόχος του Ολυμπιακού, η εκτίμησή σου ποια είναι? Παρασκευή βράδυ, μετά την, μετά το τέλος του πρωταθλήματος, μετέφερα την πληροφορία που πήρα από συνάδελφο του εξωτερικού ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει 4-2. Μετέφερα την πληροφορία και στη συνέχεια ψάχνω να δω πού ακριβώς είναι το θέμα. Μέχρι τη στιγμή που μιλάμε δεν έχω εικόνα ξεκάθαρη. Δηλαδή το τζάμι μπροστά μου είναι θολό. Ο Ντόρσεϊ μπορεί να θεωρείται μια υπόθεση πολύ πιο βατή και τελειωμένη για τον Ολυμπιακό ή βιάζομαι? Είναι μια υπόθεση που νομίζω ότι όποτε θέλει την ενεργοποιεί ο Ολυμπιακός. Κάπως έτσι το εκλαμβάνω. Και να επιστρέψω λίγο δηλαδή στον εσάς. Ναι, ολοκλήρωσε, συγγνώμη. Αυτό είναι ανάκριση, Βασίλη. Συνεχίζει. Του κάνω ό,τι δεν του κάνω Παπαδόπουλο. Απλά πράγματα είναι. Το κάναμε έτσι μετά από ένα σημείο. Το κάναμε διαφορετικά τα πράγματα. Παιδιά ξεκινήσανε από το υπάρχον ρόστερ των δύο ομάδων. Έτσι, το πήγαν ανάποδα. Ναι. Αλλά κάνανε μόλις 3 ώρες εκπομπή, κατάλαβες, Ελένη μου. Ναι. Έτσι άμα πήγανε. Ενώ εσύ μέσα σε 5-10 λεπτά προσπαθείς. Ναι. Ο Λορέντζο Μπράουν είναι ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν είναι ο pure scorer, δηλαδή δεν είναι ο super scorer. Οπότε εκεί με τον, για μένα τουλάχιστον, και όπως το βλέπω εγώ, ότι αν πάρει τον Λορέντζο Μπράουν Ολυμπιακός, θα θέλει δύο πλάγιους πολύ καλούς σουτέρ. Δηλαδή βάζω και ένα ερωτηματικό σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά και γενικώς στο Μακίσικ. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό. Αλλά όταν θα έχεις και τον Λορέντζο Μπράουν στο κεφάλι, δηλαδή όταν θα έχεις ένα παίχτη ο οποίος θα έχεις Λορέντζο Μπράουν, Walkup και λογικά και William Goss, ο οποίος έχει συμβόλαιο για 9 χρονιά, στα πλάγια θες δύο τύπους οι οποίοι να το κάνουν γκολ κατευθείαν. Δηλαδή το σουτ να σε πεθαίνει. Φασικά Βεζέγκοφ θέλει ο Ολυμπιακός, αλλά το θέμα του Βεζέγκοφ το αναλύσαμε νωρίτερα, μόνο απλό δεν είναι, παιδιά. Και δεν είναι απλό. Και πρέπει να περιμένουμε και τον draft, Βασίλη και Ελένη. Πρέπει να περιμένουμε τον draft προς το τέλος του μήνα. Okay, για να ξεκαθαρίσουν και ανταλλαγές, ιστορίες, να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Δηλαδή, πριν από τον draft δεν νομίζω να έχουμε κάτι. Νομίζω το μόνο ξεκάθαρο για τον Ολυμπιακό είναι αυτό που γίνεται από το 4 και στο 5. Δηλαδή, εκεί έχει Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Πετρούσεφ, Φαλ, Μιλουτίνο Φράιτ. Κλείσαμε. Εκεί δεν θέλει. Δηλαδή, αν μπει και ο Βεζέγκο, που λένε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα μπει στο 3 ο Πίτερς. Αν μπει στο 3 ο Πίτερς, εντάξει, okay, κάτι γεννά. Δεν μπει στο 3 όμως, υπάρχει υπεραριθμία. Οπότε θα πρέπει να θυσιαστεί κάποιος παίκτης. Εντάξει, ο Βεζέγκοφ είναι μια κατηγορία μόνος του. Αν δεν υπάρχει περίπτωση οποιαδήποτε από τις δύο ελληνικές ομάδες ο Βεζέγκοφ να πει έρχομαι και να μην βρουν χώρο στο ρόστερ. Να υπάρχει καμία. Όχι, άλλο είπα. Δεν κατάλαβα τι είπα. Κατάλαβα. Αν δεν μπει, είναι πολύ παίκτης. Ο χρόνος θα πλαγωνόμαστε με τους τοίχους. Και Λευτέρης Ματζούκας στον Άρη. Πάει προς τον Άρη, ναι. Πάει προς πολύ τον Άρη. Καλή μεταγραφή. Πολύ καλή κίνηση και για τους δύο. Και, αφού ανεβήκαμε... και ο Ματζούκας θα βρει χρόνο στον Άρη και ο Άρης θα βρει ένα εξαιρετικό παίχτη που το χρειάζεται για αυτή τη θέση. Και αφού ανεβήκαμε Θεσσαλονίκη, να ρωτήσω τον Ντόλι, και σε Μάσιμο Καντσελιέρη. Ο Μάσιμο Καντσελιέρη νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος. Νομίζω ότι τους Έλληνες προπονητές που είναι καλοί προπονητές έπρεπε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό ο ΠΑΟΚ και το δοκιμάζει με τον Καντσελιέρη, ο οποίος είναι ένας τρελάρχος, δηλαδή ένας τύπος ο οποίος είναι κάτι διαφορετικό από τα καθιερωμένα. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος ανανεώνει το ρόστερ του, Τσαϊρέλης ο Μιχάλης δεν θα υπάρχει πλέον στην ομάδα του ΠΑΟΚ, έχει ένα σωρό προτάσεις ο Τσαϊρέλης από τις άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ θέλει τον Μπιλί, το Σωτήρι που είναι στον Κολοσσό, θέλει τον Γιουζέλη που ήταν στον Απόλλωνα Πάτρας. Κάνει κίνηση για ένα τρομερό διάρρη που αν το πάρει έναν Αμερικάνο
θα είναι μια υπέρβαση για τον ΠΑΟΚ με βάση τα δεδομένα. Με βάση τα δεδομένα τα οικονομικά του ΠΑΟΚ, όχι με βάση το μέγεθος του ΠΑΟΚ, το οποίο είναι τεράστιο. Αλλά πάσεις με βάση τα δεδομένα. Δεν είναι, με βάση τι έχει στην τσέπη. Και γενικώς, εντάξει, θα το δούμε. Και τώρα που είπες για υπέρβαση, αυτή η παιχτάρα, αυτός ο Πόρτερ, πού θα τον δούμε του χρόνου? Αυτός, η πληροφορία που είχαμε είναι ότι ψάχνει το NBA. Αλλά δεν αποκλείεται για να το δούμε στην Ευρώπη. Δηλαδή, όλο και ακούω φίλους και όχι μόνο φίλους του Ολυμπιακού να το συζητάνε. Τι κάνει ο Πόρτερ που είναι, λέω, είναι σπίτι εξαπλώς, παιδιά. Ωραίο τα δά. Ωραία. Εντάξει, φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ανάκριση έλαβε τέλος. Αλλά αυτά, μην είδες, μέσα σε 10-12 λεπτάκια τα κάναμε πενταράκια. Μία εκπομπή τρίωρη τη ύπτυξη μέσα σε 10 λεπτά. Όχι, τα παιδιά. Εντάξει. Τα παιδιά αναλύσανε και το ρόστερ και των δύο ομάδων σε ό,τι αφορά τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνει, γιατί είναι και, και κάποιες προώρες ανανεώσεις. Δεν είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, για το Λεσόρ, βγήκε χθες η είδηση από τον Βασίλη Παπαθεοδόρο ότι ο Παναθηναϊκός θα τον φωνάξει από τώρα, γιατί ο Λεσόρ έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμη. Θα τον φωνάξει για να το κάνει 3 το μονοετές. Και όταν μιλάμε για τον Λεσόρ, είπε το Ποτόλης. Ένας τύπος ο οποίος παίζει 38 λεπτά, τον βγάζει ο άλλος 2 για να ξεκουραστεί και λέει: μα τώρα είναι δυνατόν να με αφήνει έξω? Είναι Tyson κατάσταση αυτή. Αυτές είναι Tyson κατάσταση. Tyson κατάσταση. Αφήστε τον Λεσόρ και τον Ερναγκόμεθ και τους λοιπούς να διασκεδάσουν λίγο στη Μύκονο, έτσι, και τους πιάνετε από το λαιμό από την επόμενη εβδομάδα. Ζόρια. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, κυρία μου, ή φεύγουμε? Είμαστε πανέτοιμοι για να μαζέψουμε τα πράγματά μας και να αποχωρήσουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ παίρνει τέλος και σήμερα η σεμνή τελετή στο Λίμπερο 107,4. SDNA σε θέση Λίμπερο. Ελένη Μπούντου, Βασίλης Βέργης. Σας συντροφεύσαμε τις προηγούμενες 2 ώρες. Τεχνική υποστήριξη ήταν ο Γίγαντας Χρήστος Κιώσης. Στη γραμματιακή υποστήριξη η υπέροχη Μαριλίζα Γόρα. Η εκπομπή μας ήταν χορηγία και σήμερα του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας συντροφεύσατε και σήμερα κατά χιλιάδες. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Τα ξαναλέμε πρώτο ο Θεός αύριο το πρωί στις 10. Καλό μεσημέρι σε όλους. Η εκπομπή είναι χορηγία του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.